Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Euroball. Είμαστε οι Underdogs by God Game Experts και για άλλη μια φορά θα μιλήσουμε για την αγαπημένη μας Euroleague. Γιάννη μου, καλησπέρα. Γιάννης Αγγελαρίου, γνωστός και ως Αθέατος. Και Γιάννης Χριστοδάκης, γνωστός και ως Ζαν, στα αριστερά μου. Εδώ λοιπόν παρέα με τους Γιάννηδες. Είναι φυσικά δίτωνας πίσω από την κονσόλα, έτοιμος για μεγάλο επεισόδιο. Σχολιασμό, ντέρμπι και τα λοιπά. Επίσης είχαμε τη σουδάκια από Pow Up, δεν ξέρω πώς λέγεται, και θα τα σχολιάσουμε σε λίγο. Ναι, εντάξει, βγήκε. Θα τα πούμε όλα. Χάρη στο Βίτονα θα μπει αυτό τώρα στο μενού της εκπομπής. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα δει τι έγινε, αλλά ο Βίτονας έδωσε στίγμα. Λοιπόν, Γιάννη μου, είχαμε το καλύτερο ντέρμπι μέχρι στιγμής φέτος μεταξύ των αιωνίων. Και ένα από τα καλύτερα των τελευταίων ετών, θα πω εγώ. Σίγουρα. Και το καλύτερο μάτς της EuroLeague φέτος επίσης, θα πω. Νομίζω ότι συγκρίνεται σοβαρά με το μάτς του Βερολίνου του 2009. Σίγουρα. Final Four. 100%. Αλλά με αυτή τη διακύμανση και με την ποιότητα που βγήκε στο παρκέ αφιδώς, ναι. Νομίζω ότι το ξεπέρασε. Δηλαδή. Εγώ δεν θυμάμαι ξανά να έχω δει ομάδες ή τις δύο ομάδες να μην αστοχούν σε σουτ για ένα quarter. Αυτό το τρίτο quarter ήταν. Το τρίτο quarter το έχω δει 7 φορές. Απίστευτη. Γιατί δεν σταματάνε να μπαίνουν καλάθια. Δηλαδή, απίστευτη και δύο, back and forth θα επικό. 16 συνεχόμενα field goals με κάποια λάθη να παρεμβάλλονται, αλλά 16 συνεχόμενα καλάθια εύστοχα. Ο Παναθηναϊκός χωρίς rebound στο τρίτο quarter. Ο Παναθηναϊκός να βάζει 33 και ο Ολυμπιακός να απαντά με 30. Ναι. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει βάλει 33 σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Πολλά ρεκόρ. Προσωπικότητες που μίλησαν. Δηλώσεις που προβλημάτισαν. Δηλαδή. Λοιπόν, ωραία. Θα ξεκινήσουμε λίγο από το τέλος. Επειδή τώρα ανέφερες. Θέλω να. Εγώ το βλέπα με την κοπέλα μου το μάτς. Και όπως όταν βλέπουμε πάντα μαζί ντέρμπι, ας πούμε. Και μετά περίμενα να ακούσω τις δηλώσεις, οκ. Ξεκινάνε, ξέρω εγώ, κάνουν τις δηλώσεις όλοι οι Ολυμπιακοί. Όλοι όμως, δηλαδή φτάσαμε μέχρι και τον. Τι να σου πω τώρα. Ξέρω εγώ, Ουόκα που δεν πολύ μιλάει, ναι, μιλούσε για αυτό. Okay, δηλαδή. Όλοι. Και δεν υπήρχε πουθενά κανένας του Παναθηναϊκού. Σε κάποια φάση λέει είχε έρθει ο Χέρναν Γκόμες, εκεί πέρα στην Όβα τέλος πάντων που έχουν το σοου το δικό τους. Το πάνελ εκεί. Ναι, με τον Συρίγκο και την Παντέλη. Με τον Συρίγκο, με τον Καρίδα. Με τον Καρίδα και την Παντέλη. Λοιπόν, ο οποίος ήταν εκνευρισμένος καιρός γιατί τον άφησαν να περιμένει και έκανε δηλώσεις τύπου μισό λεπτό. Και μετά βγήκε και ο Σερέλης νομίζω. Γενικότερα δεν άκουσα ποτέ δηλώσει τον Παναθηναϊκό. Πότε βγήκανε, το κάνανε επίτηδες προφανώς αυτό, έτσι. Φαντάζομαι. Ή έγινε. Τι έγινε, μπινελίκια μέσα στο. Τι θα μπορούσε να έχει συμβαίνει. Δεν ξέρω, ο κόουτς Αταμάν βγήκε και έκανε τις δηλώσεις που. Τι είπε. Είπε ότι. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή, θα πρέπει να έχω ενημερωθεί, αλλά. Είπε βασικά sorry. Ότι δεν μπήκαμε δυνατά σαν ομάδα, ούτε ο κόσμος ήταν αυτό και εγώ έκανα λάθη. Τέλος πάντων, πρέπει να είμαστε πιο σκληροί. Για τον κόσμο, δηλαδή. Όλους. Είπε ότι κανένας από. Τον οργανισμό του Παναθηναϊκού δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Okay. Αυτό ήταν το γενικό ρεζουμέ. Αυτά. Και έτσι πολύ λίγο. Αυτό έδωσε το στίγμα και αυτό ήταν. Οπότε τι προβληματισμός λόγω αυτού, ας πούμε, λες. Τίποτα. Όχι προβληματισμός. Ότι. Τέλος πάντων. He put the blame on everyone. Ναι. Δηλαδή ο κόσμος δεν είχε παλμό. Τον παλμό που χρειαζόταν. Εμείς δεν είχαμε τη διάθεση που χρειαζόταν και την ένταση. Mm-hmm. Εγώ έκανα λάθη και δεν έπρεπε αυτό. Οπότε όλοι πρέπει να step up. Okay. Να κάνουμε step up. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο match στο ΆΚΑ, νομίζω, που βάλαμε παρκέ στο glass floor. Που το χρώμα, το μοτίβο. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Σίγουρα ωραιότερο. Πάρα πολύ ωραίο. Απλά τώρα δεν ξέρω, το έχουμε ξαναπεί. Φαντάζομαι ακόμα το προσπαθούν να το μάθουν τις δυνατότητες του. Ναι. Θα περίμενε λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, έτσι. Πραγματάκια, ρε παιδί μου. Και μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή, αν βάλει ένα τρίπο τον Παναθηναϊκός, βάλτε ένα γραφικό, ρε παιδί μου, ξέρω. Κάνε το λίγο έτσι πιο εντυπωσιακό. Μας έβλεπε και η Αμερική, ας πούμε. Στην Αμερική δεν έχουν κάπου glass floor σε γήπεδο ομάδας. Μόνο στο All-Star Game το είχαμε δει. Οπότε. Κάντε το, γιατί όχι. Ναι, θεωρώ ότι και αυτό θα είναι ένα process το οποίο σιγά σιγά θα μαθαίνει. Είναι σαν ένα παιχνίδι που μαθαίνει τις δυνατότητες σιγά σιγά. Τώρα
δεν νομίζω ότι το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ήταν το κατάλληλο. Δηλαδή, σε κανένα μάτσο στο ελληνικό πρωτάθλημα, δουλέψτε το λίγο. Ναι, okay, προφανώς δεν είναι, λέμε, να κάνει εδώ πέρα δοκιμές. Και φτάσετε σε ένα σημείο στο οποίο, ρε παιδί μου, θα μπορεί να πάρουμε το αντίτιμο των χρημάτων μας, ας πούμε, εντός εισαγωγικών. Σίγουρα. Τέλος πάντων, πήγαμε από τα τελευταία έτσι τα περιφερειακά. Πάμε τώρα και στο παιχνίδι. Είπαμε για τον τρίτο quarter που ήταν επικό, back and forth. Γενικότερα ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ ανώτερος. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έδειξε να παίρνει μπρος και να σκοράρει με όλους τους τρόπους. Αυτό έδειξε μόνο επίθεση. Αυτό δηλαδή δεν έδειξε άμυνα. Νομίζω, αυτό χρειαζόταν. Γιάννη μου, εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν περίμενε ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν τόσο εύστοχος. Γιατί ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός, δηλαδή είχε πάρα πολλές και ατομικές ενέργειες, ας πούμε, και πολύ τάισμα, είτε στο Βεζέκοφ είτε στο Μιλουτίνοφ. Ο οποίος Μιλουτίνοφ είναι απίστευτος αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ξεκινάει και είναι νοθρός και ο Ολυμπιακός παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα. Δηλαδή τους έχει πάρει το μάθημα από το προηγούμενο μάτς. Γι' αυτό εμένα μου αρέσουν αυτά τα ντέρμπι. Δεν τρελαίνουμε που γίνονται 17 μάτς τη χρονιά, ας πούμε. Αλλά αυτό το ότι ο Παναθηναϊκός έχασε στο Super Cup, προσάρμοσε το παιχνίδι του στο πρωτάθλημα, κέρδισε μέσα στο ΣΕΦ. Μετά ο Ολυμπιακός είδε τι έγινε στο ΣΕΦ και είπε ότι αυτό το πράγμα δεν θα ξαναγίνει. Οπότε θα πρέπει να μας κερδίσει αλλιώς. Και κατάφερε και έγειρε την πλάστιγκα προς το μέρος του και πήρε το προβάδισμα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να κάνει ποτέ αυτό που έκανε με τα τρία guards στο ΣΕΦ. Αυτό θέλω να πω. Να δημιουργήσει τα ρήγματα. Στο πρώτο τρίλεπτο, νομίζω πριν τα τρία λεπτά, βγάζει τον Μπράουν από το παιχνίδι. Και νομίζω ότι ο Μπράουν γενικά δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων σε όλο το. Και πάλι όμως δεν προλάβαινε να παίξει ιδιαίτερα. Δηλαδή μετά έπαιξε άλλα 6 λεπτά και αυτό ήταν. Δεν ήταν. Φαινόταν εκτός αγώνα. 9 λεπτά έπαιξε στο παιχνίδι. Φαινόταν εκτός αγώνα. Λοιπόν, αλλά γενικότερα έδειξε ότι κατευθείαν ο Αταμάν αμφισβήτησε τις αρχικές επιλογές και πήγε να το γυρίσει. Και δεν του βγήκε. Βασικά ο Μπαρτζόκας έκανε ένα τρίκ, ξέρω εγώ, ακολούθησε μια τακτική η οποία φάνηκε να δουλεύει πάρα πολύ καλά για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ο walk-up στο post και να δημιουργεί από το post. Ειδικά αυτό στο δεύτερο ημίχρονο, ναι. Ειδικά πάνω στον Σλούκα. Δηλαδή όποτε τον είχε μέσα τον Σλούκα, ο Ολυμπιακός στόχευε κατευθείαν πάνω. Και την πλήρωσε ο κακομοίρης ο Χουάντσο που έφαγε αυτό όλα τα καλάθια ουσιαστικά. Δηλαδή ο παίχτης του είτε με αλλαγές είτε ο Βεζένκοφ απλά βάζαν lay-up ή τρίποντα και τσαντιζόταν ο κακομοίρης και λέει γιατί τα τρόλα εγώ. Αλλά έτσι βγήκε η φάση τέλος πάντων. Είναι ένα καλό κόλπο αυτό με το walk-up. Ουσιαστικά να εκμηδενήσεις το μειονέκτημα αυτό ότι οι αντίπαλοι θα πηγαίνουν όσα screen και να κάνει, θα πηγαίνουν από κάτω, από κάτω, από κάτω, από κάτω και θα του λένε σούταρε. Ενώ αν το βάλει στον post. Δεν μπορεί να κάνουν κάτι τέτοιο. Αυτό θα δηλαδή να του δίνει την μπάλα και θα πρέπει να παίξουν άμυνα. Ναι. Δηλαδή θα τον πρέπει να τον παίξουν legit. Οπότε όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να κινηθούν χωρίς να είναι κι άλλος ένας παίκτης να τους κλείνει το χώρο. Πολύ καλό τακτικά. Αυτό δούλεψε και φάνηκε στο ότι το κίνηση. Κάνανε 5 φορές συνεχόμενες. Ναι. Δηλαδή μέχρι να το σταματήσουν. Μέχρι να πάρει time out ο Παναθηναϊκός νομίζω και να καταλάβουν στον Ολυμπιακό ότι θα φτιάξουν τώρα κάτι για να προσαρμοστούν πάνω σε αυτό. Και δεν το ξανάπαιξε μετά. Δηλαδή δεν ξέρω εφάρμοσε πάλι. Αλλά αρκούσε αυτό. Για να τον κρατήσει εκεί που ο Παναθηναϊκός τα βάζει όλα, να τον κρατήσει στο παιχνίδι. Κοίτα, ας πούμε, ο Γιουρτσεβέν τώρα καταλαβαίνει ότι. Καλά, όχι ότι παίζει και πολύ ο Γιουρτσεβέν. Δηλαδή, έχει ρόλο ο Μπελτσερόφσκι. Δηλαδή, τον βάζει μέσα 4 λεπτά, κάνει δύο αλλιούπ καρφώματα. Λέμε, ήρθε ο Γιουρτσεβέν, επιτέλους αυτό το boost από τον πάγκο στους ψηλούς. Και 4 λεπτά και τέλος. Αυτό ήταν, δεν ξανάψει καθόλου. Το ίδιο έγινε και χτες. Ναι. Δηλαδή, τον έβαλε λίγο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά. Δηλαδή θέλω να πω ότι με τον Μιλουτίνοφ μπορεί να τον έσπρωχνε λίγο. Κατάλαβες, λίγο να τον έβγαζε παραπάνω. Αν θα έπαιρνε, ξέρω εγώ, δύο λιγότερα επιθετικά rebound ο Μιλουτίνοφ, μπορεί να κράνε και το μάτς. Αυτό είναι το βασικό επίσης του παιχνιδιού. Τα επιθετικά rebound του Ολυμπιακού. Ναι. Και ανανεώσει πάρα πολλές επιθέσεις, ειδικά με τον Μίλου. Και κρίσιμες. Είναι εκεί πέρα, σκαμπελίζει, μπάλεζει όλο το δεύτερο ημίχρονο, νομίζω. Έτσι. Από την ώρα που είναι στο μάτσο Μιλουτίνοφ, ο Ολυμπιακός έχει claim σε όλα τα επιθετικά rebound που είναι διεκδικήσιμα. Ο Παναθηναϊκός τελείωσε το μάτσο με 27 rebound και ο Ολυμπιακός με 35, αλλά με 10 επιθετικά. Σωστό. Τα οποία πάρα πολύ κρίσιμα. Και τα οποία στο τρίτο quarter ο Παναθηναϊκός δεν πήρε rebound. Γιατί όσα χαμένα σου έκανε ο Ολυμπιακός, τα πήρε επιθετικά rebound. Ναι, ισχύει. Και τελειώσαν είτε με καλάθι είτε με λάθος. Ναι. Επίσης ο Ολυμπιακός είχε ένα εξωφρενικό 28 assist, 11 λάθη. Σωστά.
Πραγματικά πάρα πολύ πάρα ψηλό πολύ νούμερο. Εφήση. Βέβαια και ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολύ ψηλά νούμερα στη δημιουργία, στο 26-12. Γενικότερα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός ήταν με πάνω από 50% το τρίποντο. Και ο Ολυμπιακός με 50% και ο Παναθηναϊκός 52. Τρομερά νούμερα, ξαναλέω. Γενικά, τρομερά νούμερα ευστοχίας γενικά. Εφήσιενση, ναι, ναι. Και για ένα τέτοιο μάτς το οποίο είναι, ας πούμε, και νομίζω ότι είναι και δείγμα αυτού που λέει ο coach Αταμάν για τη σκληράδα και την ετοιμότητα κτλ. Ο Παναθηναϊκός σε ένα τέτοιο παιχνίδι έκανε 14 φάουλ. Τα οποία για ένα ντέρμπι, δηλαδή ο Ολυμπιακός έκανε 21. Εντάξει, δεν σου λέω να κάνεις, αλλά δεν είναι και πολλά. Τώρα 14 φάουλ, άμα τα διαιρέσουμε σε quarters, κάνανε. Ούτε δεν φτάσαν 5 φάουλ στο σε κανένα quarter. Δηλαδή είναι πολύ. Επίσης. Θεωρώ κομβική την παρουσία του Williams Ghost, θα πάμε τώρα και στον πρωταγωνιστή, έτσι, ο οποίος και πάλι μπορεί να μην είναι, ρε παιδί μου, ο φλάσι παίχτης, αλλά όταν είναι στο rotation του Ολυμπιακού, το πράγμα κυλάει πολύ καλύτερα, πολύ πιο smooth, έτσι. Εγώ συμφωνώ. Ήταν και τυχερός ο Ολυμπιακός, γιατί... Και ήταν, νομίζω, και σε κρίσιμα σημεία, τα οποία στο πρώτο ημίχρονο, που ο Ολυμπιακός είχε ψηλό κόλλα και τα λοιπά, και ήταν εκεί πέρα ο κόσμος και έβαζε ένα δύο έτσι. Έβαζε αυτό ή έκανε deflections, κάπως χάλαγε τις επιθέσεις, οδηγούσε τον Παναθηναϊκό να κάνει σουτ έξω από την άνεσή του, ας πούμε, όχι άνετα. Και άλλος από τους περιφερειακούς του Ολυμπιακού που δεν είναι star, ο Βιλντόζα, ο οποίος κόλλησε πολύ καλά στην πρώτη πεντάδα στην αρχή. Έτσι, και έβαλε το χρησιμοποίησε και στο επόμενο μάτς στην πρώτη πεντάδα. Ναι, δηλαδή, ναι. Και με τη Βιλερμπάν χτες ξεκίνησε. Δηλαδή, φαίνεται αυτό το πράγμα να το δουλεύει. Αυτό αφήνει εκτός τον Ντόρση, βέβαια. Εντελώς εκτός. Μιλάμε τώρα 0 λεπτά συμμετοχής. Είναι αυτή τη στιγμή εκτός rotation. Αλλά θα πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει, γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστεί. Mm. Δηλαδή, κάποια στιγμή το ντεφορμάρισμα θα έρθει για όλους. Κάποιο τραυματισμό, τα λοιπά. Χρειάζεται ο Ντόρση να είναι εκεί. Ελπίζουμε ότι η νοοτροπία, δηλαδή θα ελπίζουμε, φαντάζομαι, στον Ολυμπιακό ότι η νοοτροπία θα συνεχίσει να παραμένει σωστή και ότι θα συνεχίσει να δουλεύει για να είναι έτοιμο. Έτσι, σωστό. Θέλω να πω για τα δύο μάτς, γιατί και στο χτεσινό μάτς φάνηκε αυτό το φαινόμενο, για τα επιθετικά rebound. Ο Παναθηναϊκός μέχρι και το προηγούμενο παιχνίδι ήταν η ομάδα με το μεγαλύτερο defensive rebound percentage. Mm-hmm. Και στα δύο τελευταία μάτς φαίνεται αυτό το πράγμα να. Καλά, η Μακάμπι πες ότι είναι και μια ομάδα η οποία είναι τέταρτη στο επιθετικό rebound, δηλαδή πηγαίνει full. Αθλητική, ναι. Αλλά και με τον Ολυμπιακό φάνηκε αυτό. Οπότε νομίζω ότι αν αυτό το πράγμα το στρώσει, δηλαδή και επανέλθει στα νούμερα τα προηγούμενα, έχει 72% defensive rebound percent, έτσι. Νομίζω ότι αυτά οι δυσκολίες, ρε παιδί μου, θα λίγο στέψουν. Αυτό θα ελέγχει λίγο καλύτερα. Λοιπόν, ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού δεν ήταν ο Βεζένκοφ, αλλά ήταν πάρα πολύ, προφανώς, πάρα πολύ κρίσιμος στο off the ball movement που είχε και τελείωνε όλες τις φάσεις. Αυτά τα λέει από τον Βεζένκοφ, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπαίνουν έτσι. Δηλαδή, πώς βρίσκεται σε κάποια φάση χωρίς ιδιαίτερα να γίνει και κανένα τρελό screen, ας πούμε, κτλ. Απλά σε κάποια φάση παίρνει μια θέση και απλά του δίνουν την μπάλα και βάζει layup. Mm. Δηλαδή, έχεις τον παίχτη. Ο οποίος βγήκε MVP πριν 2 χρόνια και πώς γίνεται να χάνεται και κάποια φορά να γυρνάς. Δηλαδή το έχουμε δει στο NFL αυτό. Όχι, είναι κάτι receiver στο NFL που λες εσύ είναι ο καλύτερος receiver. Πώς είναι μόνος του. Έτσι και αυτό. Και βάζει λέει από Βεζένκοφ πάλι. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Λοιπόν, οκ. Ξεκάθαρα ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού ήταν ο Εβάν Φουρνιέ. Statement game θα πω εγώ. Ο οποίος είναι εντάξει τώρα unconscious που λέμε, ρε παιδί μου. Σε αυτό το match. Ξεκινάει το μάτς με τρίπο. Νομίζω εκείνος έβαλε το πρώτο καλάθι. Σωστά. Και καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένος, πάρα πολύ μετρημένος στις επιλογές του. Αυτό που έλεγα, εντάξει, τώρα το έδειξε και χθες, λέει πάλι. Δηλαδή, έτσι, με το step back, το οποίο δεν μπορείς να μείνεις κοντά του με τίποτα. Με τίποτα όμως, ρε. Δηλαδή θα βρίσκει σε κάθε προσπάθεια που θέλει να το κάνει αυτό 1,5 μέτρο χώρο. Και πρόσθεσε και την έξτρα κίνηση, το counter, όταν έκανε το step back, έρχεται ο αντίπαλος τον κόψει και του κάνει προσποίηση και φεύγει ο άλλος. Ναι, ναι. Και παίρνει το shoot από τη γωνία που είναι full κρίσιμο. Full κρίσιμο. Αυτό στο τέταρτο quarter, να λες. Όχι, τέταρτο quarter, τελευταίο λεπτό. Ναι, δηλαδή, 1,5 λεπτό πριν το τέλος, ναι, που βάζει αυτό το καλάθι και λες πήγε στους 5, ψιλοκαθάρισε ο Ολυμπιακός, αλλά τελικά ταλαιπωρήθηκε μέχρι το τέλος. Δηλαδή, του βγήκε η ψυχή. Αλλά αυτό ήταν ότι αν έχει τέτοια εμπιστοσύνη πια. Μετά βάζεις και τα counters. Είναι πλέον όνο Φουρνιέ. Δεν υπάρχει πλέον. Δεν χρειάζεται άλλο χρόνο προσαρμογής. Και εμένα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση ρε εσύ, και βέβαια δείχνει και το πώς, ας πούμε, πρέπει να διαχειρίζεσαι τον εαυτό σου και τις καταστάσεις στο NBA για να μπορέσεις να μείνεις τόσα χρόνια. Mm. Μιλάνε όλοι για το work ethic του. Ναι. Που
βλέπεις το Φουρνιέ και δεν λες ένα workhorse, έτσι όπως τον βλέπεις. Δηλαδή λες, δεν θα είναι και workhorse, αλλά όλοι θα μιλάνε. Θα έρθει με του Πέρε, παιδί μου. Ο Βεζένκοφ το είπε στη συνέντευξη, ναι, ότι δεν έχω δει παίχτη να δουλεύει τόσο πολύ. Ο Μπαρτζόκας είπε ότι δεν θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερο παίχτη παράδειγμα από τον Φουρνιέ, ο οποίος είναι ο Σταρ και δουλεύει τόσο πολύ και σας ευχαριστώ που τον φέρατε. Δηλαδή, τα λόγια που λέγονται δείχνουν, ρε παιδί μου, κάτι περαιτέ πάνω από το καλό παίχτη. Δείχνουν και έναν αρχηγό με το παράδειγμα του. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στον Ολυμπιακό. Όχι, σίγουρα, σίγουρα. Σε αυτή τη φάση που είναι. Ειδικά όταν το βλέπουν οι υπόλοιποι τη περιφέρεια, οι οποίοι κιόλα μπορεί να δυσκολεύονται και με τα λεπτά του. Δηλαδή, όταν είσαι στο Φουρνιέ, ο οποίο έχει έρθει, δεν έχει ξεκινήσει καλά, αλλά συνέχισε να δουλεύει όσο δεν πάει. Και τώρα του βγαίνει. Έτσι, πρώτα απ' όλα. Επειδή. Ρε παιδί μου, είναι κιόλα ότι. Άμα είναι να μπω μέσα εγώ, πρέπει να βγει ο Φουρνιέ σε κάποιε περιπτώσει. Σωστά. Οπότε λίγο εκεί πέρα. Τους βάζει και λίγο χαλινάρι, γιατί λέει ότι αυτός σκοτώνεται στην προπόνηση και πάει και αποδίδει και όλα στο παιχνίδι. Τι να κάνω, το ξέρω εγώ, λέει ο Ντόρσι, ας πούμε. Ελπίζω βγάλε να το λέει. Το Φουρνιέ. Ελπίζω να το βγάλε λέει. Το Φουρνιέ να μπω να κατακαρφώσω εγώ. Τι να πω. Πάντως, συγγνώμη τώρα θα το πω, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρός πλέον υποψήφιος για MVP ο Φουρνιέ για φέτος στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, άμα συνεχίσει αυτό το πράγμα. Αυτό θα εξαρτηθεί από τους. Εντάξει, μέχρι πριν μια εβδομάδα ο Φουρνιέ ήταν με κάτω από 40%. Σίγουρα φέτος, και έτσι. Νομίζω ότι και ο. Και, πώς να σου πω, και ο ίδιος φαινόταν μέσα στο παιχνίδι ότι το μυαλό θέλει, αλλά το σώμα ακόμα και το μπάσκετ δεν έχει ακολουθήσει αυτά που θέλει. Τώρα σιγά σιγά που του βγαίνει. Γίνεται ένα όπλο το οποίο δεν έχει το ασταμάτητο του Ναν, που βλέπεις τον Ναν και όταν θέλει να βάλει καλάθι δεν μπορείς να το σταματήσεις. Έχει το ασταμάτητο του Κάρι. Αυτό. Δηλαδή άμα, τους εκνευρίζει. Άμα θέλει να το βάλει από τα 9 μέρα, θα το βάλει. Και μπορεί να πάει και πιο πίσω. Και δεν μπορεί και να το πίσω. Και αυτό, δεν μπορεί να το μαρκάρει εκεί πέρα. Δεν μπορεί να το μαρκάρει στα 9 μέτρα. Που είναι μια διαφορετική προσέγγιση του ασταμάτητου. Ναι. Αλλά, και αυτό, αλλά σε σημεία έχει και αυτό το ίδιο. Πώς το λένε, θανατηφόρο effect εντός εισαγωγικών, ας πούμε, απέναντι στον αντίπαλο. Μια και το πες, δηλαδή, ο Νάν ήταν καταπληκτικός στο παιχνίδι. Ο Νάν νομίζω ότι με τον Ολυμπιακό δεν έχει πρόβλημα. Είναι ο μόνος παίκτης του Παναθηναϊκού που αισθάνομαι ότι με τον Ολυμπιακό δεν βλέπει το μάτσο ως. Πώς να σου πω, το μεγαλύτερο challenge μου, ας πούμε. Ναι. Αισθάνεται ότι το έχει. Όλες αυτές οι αλλαγές, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, όπως και στο χτεσινό μάτς, ξεκίνησε με διαφορετική τακτική στην άμυνα και κατέληξε. Στις αλλαγές σε όλα. Δηλαδή στην αρχή ξεκίνησε λίγο να τους ελέγξουμε, να μην τους αφήσουμε διαδρόμους. Και όσο πέρναγε η ώρα και άρχισε ο Παναθηναϊκός να βάζει, είπε παιδιά, αλλαγές σε όλα και ας βγει ο Μιλουτίνοφ με τον Ναν. Ο Ναν είναι ο μόνος ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει ποιον παίχτη έχει απέναντί του. Είτε έχει το Μιλουτίνοφ και το Φαλ. Είτε έχει το Walkup και τον αυτό. Αν θέλει να πάει στο καλάθι και να κάνει μια προσπάθεια με καλές πιθανότητες επιτυχίας. Μπορεί να το κάνει απέναντι σε οποιονδήποτε. Ο οποίος το είπα και την πρώτη εβδομάδα, αλλά η άμυνα που παίζει είναι σούπερ. Δηλαδή, τον έβλεπα πάλι σε αυτό το παιχνίδι. Είχε κάποια έτσι. Mental lapses, τώρα πώς το πούμε. Ναι. Και στο μάτι το χθεσινό. Ναι. Εκνευρίζεται εύκολα, νομίζω. Ναι, αυτό. Ότι δεν του βγαίνει κάτι και μετά εκνευρίζεται, παίρνει τεχνική. Χάνει δύο φάσεις. Δηλαδή, θα βάλει ένα καλάθι και δεν θα του ρίξει το φάουλ, θα εκνευριστεί. Αυτό το πράγμα, ρε τρελέ, δηλαδή θέλω να πω. Είσαι ένα χρόνο, ενάμιση. Την επόμενη, δηλαδή, στο επόμενο κατά τη βασιά πάλι θα βάλει ένα. Αυτό δεν θα στα δώσουν όλα. Ηρέμησε. Εκτός αν το χρησιμοποιεί, ας πούμε, για προσωπικό του έτσι. Αλλά Michael Jordan, I took it personally, ότι το παίρνω προσωπικά. Γιατί μετά, ας πούμε, τρελαίνεται και βάζει δύο καλάθια τρελά, ξέρω εγώ, κρίσιμα. Και αρχίζει και βρίζει, όχι βρίζει, αλλά τέλος πάντων μιλάει προς τους αντιπάλους, διαιτητές. Μπορεί να το χρησιμοποιεί για προσωπικό του έτσι, μπορεί, κίνητρο. Παρ' όλα αυτά, μερικές φορές, ρε παιδί μου, είναι little bit too much. Δηλαδή, ξεπερνάς μια γραμμή. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Ναι. Αυτό. Επίσης, σίγουρα πρέπει να εξάρουμε την παρουσία των forward του Παναθηναϊκού και του Χερνάν Γκόμεζ, ο οποίος είναι σε all EuroLeague level αυτή τη στιγμή. Αυτό. Ο Χερνάν Γκόμεζ είναι elite τεσάρι αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα, σίγουρα. Ναι. Δηλαδή, δεν λέω ότι είναι το νούμερο 1, αλλά δεν γίνεται να μην τον μπει στο top 3, top 4. Άμα κάτσω και σκεφτώ. Δηλαδή, είναι Σάσα Βεζένκοφ που και λόγω του πόσο συμμετέχει σε generated points και τα λοιπά, τον βάζω πιο ψηλά. Ναι. Έχει ανέβει ο Σεγγέλια πάρα πολύ, οπότε. Εντάξει, δεν είναι στην ίδια ομάδα, αλλά θέλω να πω, κάνει πολλά πράγματα ο Σεγγέλια μέσα στο γήπεδο. Βάσει ίσως αριθμών είναι σίγουρα και ο Μύρωτιτ εκεί μέσα στην συζήτηση. Έτσι όπως είναι τώρα και ο Μύρωτιτ σίγουρα, αλλά νομίζω ότι ο Χερνάν Γκόμεζ με αυτό που κάνει και στην άμυνα.
κερδίζει πόντους παραπάνω και είναι top 3-4 αυτή τη στιγμή, νομίζω, στη EuroLeague. Με two way, ρε παιδί μου. Αυτό, παίζει, είναι ξεκάθαρα two way. Και άμυνα και επίθεση. Σουτάρει φέτος πάνω από. Δεν ξέρω, πλέον πρέπει να είναι πάνω από 60% μετά το, και το χθεσινό παιχνίδι, που νομίζω είχε 3-4. 3-4. Σουτάρει 56,7% okay, στο τρίποντο. Εντάξει, εντάξει. 17-30 έχει. Τώρα μιλάμε τώρα για πράγματα. Και δηλαδή, έχει μία στις 5 βολές. Όποιος μας έβλεπε πέρυσι θα θυμάστε ότι δεν είμαστε εδώ πέρα για να χαϊδέψουμε καν αυτοί. Όχι, πέρυσι ήμασταν πολύ κριτικοί. Τον κράζαμε πέρυσι. Αλλά φέτος, εσύ ειδικά, Γιάννη, μου είχες έτσι ακόμα έτσι λίγο. Και τώρα φέτος λέω. Ένα level παραπάνω στον κράτσιμο. Και τώρα φέτος λέω ότι και λίγα παίρνει. Έτσι όπως παίζει τώρα. Δηλαδή πέρυσι λέγαμε δεν αξίζει, όχι, το 1 δέκατο από τα λεφτά που βγάζει δεν τα φέρνει πίσω. Και τώρα λες και τσάμπα τον επήραμε. Θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι, πώς να σου πω, δεν είναι personal, αλλά η πραγματικότητα πρέπει να λέγεται. Και αυτός, δηλαδή, άμα τον ρωτήσεις, δεν θα σου πει πέρσι τι χρονιά έκανα, Θεούλη μου, με αδικήσατε. Ναι, αλλά φέτος θα σου πει ότι γιατί δεν λέτε μόνο για μένα. Κοίτα, όχι, είναι ξεκάθαρο θέμα ψυχολογίας. Έχει καταλάβει ότι δεν βασίζει το Παναθηναϊκός πάνω του. Αυτό. Δεν τον πήραμε για στάρ και περιμένουμε να αποδώσει. Πάρα πολύ βασικό. Είναι συμπληρωματικός και όλα είναι έξτρα. Ακριβώς. Ειδικά επιθετικά, δηλαδή, είναι όλα έξτρα. Και βλέπεις ότι νιώθει πάρα πολύ καλά. Αυτό. Νομίζω ότι αυτό έγινε το βασικότερο. Ότι αντιλήφθηκε το ρόλο του μέσα στην ομάδα. Mm-hmm. Και ουσιαστικά έχει. Όχι παραγωνίσει, αλλά τέλος πάντων έχει μειώσει πάρα πολύ το Μίτογλου. Τη συνεισφορά του. Ο οποίος, δηλαδή, παίρνει πάνω του γενικότερα αυτό το διάστημα. Ο Μίτογλου παίρνει πάνω του γιατί τον κάνανε 5. Small ball 5. Και τον έχει βγάλει εκεί για να του δώσει χρόνο. Και την έχει φάει και σαν να λειτουργεί καλύτερα. Γιουρτσέβεν, λόγω αυτού. Ναι, γιατί το Γιουρτσέβεν δεν τον πιστεύει στην άμυνα. Αυτό που λέγαμε στην αρχή. Ο Γιουρτσέβεν, η αλήθεια είναι ότι στην άμυνα δεν μπορεί να τον βοηθήσει σε όλα τα μάτς. Όταν είναι ο Γιουρτσέβεν μέσα στην άμυνα, θα δει την αντίπαλη ομάδα να κάνει πάρα πολλά layup. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να τον βοηθήσει σε όλα τα παιχνίδια. Στα πλάγια βήματα, αργούμε κτλ. Και ακόμα δεν έχουμε και το. Και την. Πώς το λένε, το awareness που λέμε. Και την τακτική όμως θα πω. Την τακτική προπόνηση. Δηλαδή να καταλαβαίνει. Δηλαδή στην Ευρώπη μπορείς να κλέψεις κιόλας λίγο. Υπό ποια έννοια, ότι δεν χρειάζεται να φύγεις όπως φύγεις στο NBA που πρέπει να βγεις από τη ρακέτα, γιατί δεν μπορείς να μείνεις με στη ρακέτα. Εδώ στην Ευρώπη μπορείς να. Σου γουστάρεις. Δηλαδή κάποια πράγματα μπορείς να τα κλέψεις και να είσαι στη θέση που πρέπει τη στιγμή που πρέπει. Τώρα στο pick and roll δεν θα είσαι ποτέ, γιατί αυτό δυστυχώς είναι το πρόβλημά σου. Στην Ευρώπη έτσι όπως παίζεται το μπάσκετ. Δεν θα σου κάνουν drop. Πάντως, δεν θα σου πούνε κάτσε πίσω και ας το βάλει. Γιατί μπορεί να σου βάλουν 50 πόντους. Βάσει προσόντων αθλητικών, θα έπρεπε να μπορεί να παίξει καλύτερη άμυνα. Δηλαδή δεν είναι. Sorry, δεν είναι, ξέρω εγώ, ο Φαλ που να μην μπορεί να κάνει πλάβη για βήματα το ίδιο. Ο Φαλ το κάνει με άλλο τρόπο. Ναι, ακριβώς. Καλύπτει περισσότερο χώρο έτσι. Με τα βήματα του. Αλλά ενώ πρέπει να είναι κάποιο ψηλό. Ο Χερναγκόμες, ρε παιδί μου. Ο Χερναγκόμες είναι πολύ πιο λιγότερο αθλητικός από ότι. Σωστά. Ο Βίλι, λέω. Σωστά. Τέλος πάντων. Και ο άλλος forward που έλεγα είναι ο Όσμαν, ο οποίος όποτε παίζει είναι θετικός. Εγώ. Και χθες ήταν πάρα πολύ θετικός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Όσμαν δεν παίζει παραπάνω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι όπως είπα πριν και για την περιφέρεια του Ολυμπιακού, που βάσει το πώς παίζει ο Φουρνιέ, δεν μπορεί να έχουν και πολύ γκρίνια εκεί πέρα. Ναι. Γιατί και ο Γκος οπότε παίζει καλά επίσης. Οπότε είναι δύσκολο να γκρινιάξει ο Βιλντόζα ή ο Ντόρση. Okay. Λοιπόν, ο Όσμαν, επειδή παίζει σε μια ομάδα που έχει 4 σπουδαίους γκάρντ και ο προπονητής επιλέγει πολλές φορές να παίξει με 3 γκάρντ, έτσι, μένει ουσιαστικά μία θέση την οποία πρέπει να τη μοιραστεί με τον Χερναγκόμες που κάνει όλη γύρω όλη χρονιά, το Μίτογλου ο οποίος είναι Έλληνας. Που σίγουρα και δεν παίζει και πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς. Έτσι. Και ξέρεις, πρέπει. Αυτό είναι ο χρόνος. Και τον Παπαπέτρου υποσυνθήκη. Ναι, και τον Παπαπέτρου. Ο οποίος και αυτός είναι θετικός φέτος. Ναι, σε αρκετές σημεία. Έχει αυτό το ρόλο ο Παπαπέτρου, ο οποίος μπορεί να ξεκινήσει το μάτς και μετά ίσως να ξαναμπεί ανάλογα με την εξέλιξη, ναι, αλλά και να μην ξαναμπεί κιόλας. Δηλαδή σε αυτό το μάτς έπαιξε τα πρώτα λεπτά και δεν τον ξαναείδαμε. Ναι. Έπαιξε 8 λεπτά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο. Και παίζει τέλος πάντων 15 λεπτά ο Όσμαν, αλλά απ' την άλλη φαίνεται ότι βγάζει καλό vibe. Efficient, πάρα πολύ. Αλλά βγάζει πάρα πολύ. Και η γλώσσα του σώματος, επειδή η φάτσα του, ξέρω εγώ. Δεν είναι ότι είναι παιδί μου, είναι στραβωμένος για κάποιο λόγο. Είναι κομπλέ, έχει καταλάβει ότι έχει έρθει σε μια all-star ομάδα. Όταν βλέπεις γύρω σου τόσους πολλούς φτασμένους παίχτες και είναι όλοι OK με τον Μπράουν, α πούμε. Να παίζει μια φορά 3, 5 λεπτά, 10 και την άλλη φορά να παίζει 30.
δεν μπορεί, και δεν γκρινιάζει και είναι οκ, okay, ξέρω εγώ. Συμφωνώ. Δεν μπορεί να βγάλει και όπως είπαμε και για το Φουρνιέ, μιλάμε και για τον Όσμαν, ένα παίχτη ο οποίο κακά τα ψέματα έχει μια καριέρα στο NBA η οποία εκτείνεται πάρα δηλαδή, πολλά δηλαδή, χρόνια. Δηλαδή. Δεν γίνεται, δηλαδή η νοοτροπία αυτή θα πρέπει να γίνει κτήμα, αλλιώ αποκλείεται να κάτσει τόσα χρόνια σε αυτό το πρωτάθλημα. Και γυρνώντα εδώ σε ένα ψηλό επίπεδο, στο οποίο του ζητάτε να κάνει αυτά που κάνει καλύτερα και όχι τίποτα παραπάνω, ούτε να γίνει ο ηγέτης των Cavaliers. 48% στα ναι, ούτε να γίνει ο ηγέτης των Cavaliers, ούτε να σηκώσει τον ομάδα πλάτε, ούτε να πάρει το LeBron. Τίποτα. Θέλουμε να κάνει αυτά που κάνει καλά για 20 λεπτά το μάτσο. Και ο Παναθηναϊκός δεν είναι εθνική Τουρκία όταν αποφασίζει να έρθει ο Όσμαν σε μια διοργάνωση να παίξει και θα τον έχουμε star. Ο Όσμαν δεν έχει μάθει ποτέ να ήταν star. Sorry κιόλας, το λέγαμε το καλοκαίρι αυτό. Δεν είναι. Ναι. Στην καριέρα του, πλην από κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις με εθνικές ομάδες. Και είναι OK στο ρόλο αυτό το οποίο έχει. Θα παίξει 15, θα παίξει 20, μπορεί να παίξει 25 ένα βράδυ, ξέρω εγώ. Αλλά είναι OK με αυτό. Εγώ γενικότερα θέλω να βλέπω παίχτες οι οποίοι περνάνε καλά και ότι είναι OK με το ρόλο του, ρε παιδί μου. Αυτό βοηθάει γενικότερα το χτίσιμο των ομάδων. Και κάτι άλλο που τελικά με διέψευσε χθες προς το τέλος του μάτς ήταν ο Grant, ο οποίος Grant μετά το μάτς των Ολυμπιακών και τα τρία πρώτα quarters με τη Maccabi, σαν να δείχνει ότι δεν είναι στη φάση που ήταν. Τελικά στο τέταρτο quarter επανήλθε. Ξαναγύρισε. Έβαλε ένα σουτ που λέει. Ξαναγύρισε. Αυτό τώρα είναι το καλάθι κεφάλι που πήρε αυτό το. Ναι, το ναι, ναι, step back, ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και με τη σταυρωτή. Αυτό τώρα το βλέπεις και λες τώρα αυτός είναι lead guard μιας ομάδας σε playoff Ευρωλίγα. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα τον παίξει όταν την μπάλα να παίξει. Ο Ολυμπιακός πέρσι που λέγαμε τότε. Ναι, θυμάσαι ναι. Το λέγαμε. Λέει, πριν τον πάρει ο Παναθηναϊκός γιατί τον είχαν αναφέρει. Λέω γιατί κοιτάζουν τον Τζέριαν Γκραντ. Πίσω γκόταν ότι γενικότερα υπάρχει στην αγορά. Ομάδες Ευρωλίγα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, και τον πήρε ο Παναθηναϊκός και σας έλεγα τότε ότι θα είναι. Ότι δεν είναι απλά ένας. Αμυντικός, καλός αμυντικός ή ένας απλά σκόρερ. Ότι θα είναι και καλά το εργαλείο της φάσης. Πολύπλευρη ναι, παρουσία. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Και όταν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός είναι εκεί πέρα ο Grant, είτε αυτό είναι με κρίσιμα καλάθια mid-range, είτε με shoot, είτε με τεράστια αμυντικά plays. Αυτό που ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό και δεν το περιμέναμε ήταν η είδηση για τον Γκριγκόνης. Ότι ψάχτηκε λόγω του περιορισμένου του ρόλου να βρει μια διέξοδο για κάπου αλλού. Ψάχτηκε ή μήπως του το έπανε κιόλας. Ξεστή, πιστεύω. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι θα έχει υπάρξει μια συζήτηση. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι ανάποδα. Δηλαδή ότι ενδιαφέρθηκε κάποια ομάδα και ρώτησε να σας πω μια και δεν παίζει. Και η Ζαλγκύρης συγκεκριμένα. Ότι μια και δεν παίζει, μήπως. Μπορεί πριν υπογράψουν τον Walker. Μήπως να αυτό. Και πιστεύω ότι πρέπει να πήγε έτσι. Γιατί τώρα ένα παίκτη να πει από τον Παναθηναϊκό, δηλαδή και ο Γκριγκόνης να πει στον Παναθηναϊκό ότι ξέρετε τι. Είμαι διασαιρεστημένος με τον ρόλο μου. Θέλω να πω, εντάξει, είσαι σε ένα καλό περιβάλλον. Δύσκολα πιστεύω θα πήγε έτσι. Οπότε, μάλλον έχει γίνει κάποια κρούση. Ο Γκριγκόνης μπορεί να είπε, ναι, εντάξει, δεν θα λέγω όχι να πάω να παίξω. Κατάλαβες, δηλαδή, οκ. Okay. Κοίτα. Και κάπως έτσι πιστεύω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι έτσι όπως βγήκε. Το σίγουρο είναι ότι η αξία του δεν πέφτει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αυτά τα οποία μας είχε δείξει όλη τη χρονιά πέρσι ήταν εξαιρετικά. Ειδικά και όποτε μπήκε φέτος τα ίδια. Από τη μέση χρονιά και μετά ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Μέχρι εκεί με τη σειρά με τη Μακάμπη. Και μετά. Ήταν εξαιρετικός. Και απλά πήρε ευρωπαϊκό. Φέτος ξεκίνησε το Super Cup όντας ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Πόσα τρίποτα είχε βάλει. Αυτό δηλαδή ήταν αυτό που κράταγε ουσιαστικά τον Παναθηναϊκό μαζί με το Σλούκα έτσι προς το τέλος που τον κράτησε μέσα στο παιχνίδι εκεί που ο Ολυμπιακός φαινόταν να το καθαρίζει. Και στα πρώτα μάτια που έπαιξε ήταν καλός, απλά υπάρχει πάρα πολύ ποιότητα όπως και να το κάνουμε. Και επίσης νομίζω είχε και κάποιο τραυματισμό. Είχε και οπότε ένα τραυματισμό. Παίζει και αυτό ρόλο. Υπάρχει όμως και τόση πίσω. Πολύ ποιότητα. Δηλαδή ο Ναν πλέον, όσο περνάει ο καιρός, θεωρώ ότι ο Ναν θα τελειώσει τη χρονιά ως ο παίκτης που παίρνει τα περισσότερα possessions. Και λεπτά κιόλας μπορεί. Ναι, αλλά και possessions. Δηλαδή έχει την μπάλα. Είναι πάρα πολύ κομβικός για τον Παναθηναϊκό. Ειδικά αν ο Παναθηναϊκός είτε κυνηγάει το σκορ είτε χρειάζεται καλάθια. Ναι. Και αυτό αναγκαστικά θα μειώσει πάρα πολύ το Γκριγκόνης γιατί τώρα με τον Οσμάν και εγώ τον Οσμάν θα βάζα. Δηλαδή θα προτιμούσα ένα μεγαλύτερο κορμί να μαρκάρει τον Μπόντζι Κόλσον π.χ. όπως πέρσι και να μου έχει και τρίποντο 45% 50% και να βγαίνει και φνηδιασμό και να τελειώνει και φάσεις πολύ efficiently και να είναι μια ολοκληρωμένη. Ενώ ο Γκριγκόνης έχει κάποια μειονεκτήματα στη θέση που παίζει. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, πολύ. Δεν έχω να πω κάτι για τον Σλούκα, ο οποίος δεν έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, έπαιξε αρκετά λεπτά στη θέση του Μπράουν.
να πούμε. Το οποίο μάλλον στην προηγούμενη περίπτωση μάλλον πλήγωσε τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Ολυμπιακός το εκμεταλλεύτηκε. Ναι, το εκμεταλλεύτηκε σε εκείνη την περίοδο, αλλά στο τέλος του μάτσου όταν χρειαζόταν, ήταν εκεί βέβαια. Αυτό του στήχησε κιόλας και έπαθε και την κάκωση που του στέρισε και τη μεγάλη συμμετοχή στο μάτσο το επόμενο με τη Μακάμπη. Στον νόμο, αν θυμάμαι καλά, που το, σε κάποια φάση φάνηκε και στον πάγκο ότι σαν να, είπε στον εαυτό, σαν να έλεγε στον εαυτό του, σαν να μονολογούσε ότι γιατί έκανα αυτή την κίνηση. Δηλαδή κατάλαβε για αυτό ότι σαν να υπερέβαλε. Ναι. Αλλά εντάξει, δημιούργησε, πήρε και κανένα δύο σουτάκια κρίσιμα και κράτησε τον Παναθηναϊκό στο σκορ. Εντάξει, δεν θα μπορούσε έτσι όπως πήγε το μάτς. Βολές, έβαλε κρίσιμες βολές. Βολές, μπράβο, δεν θα μπορούσε να βοηθήσει παραπάνω έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι και ναι, με αυτό το ρυθμό. Τέλος πάντων, πολύ ωραίο. Μακάρι να δούμε και άλλα. Να είναι όλα έτσι βασικά. Διαφήμιση για τον μπάσκετ, διαφήμιση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ στους έξω. Έτσι. Ξεκάθαρα. Εδώ γίνανε έκτακτες εκπομπές για αυτό το παιχνίδι. Σε YouTube sites και τέλος σε κανάλια και σε όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στο ντέρμπι, πόσο μάλλον και μετά την εξέλιξη που είχε και την ποιότητα που εμφανίστηκε στο παρκέ. Και εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ και με ιντριγκάρει περισσότερο το γεγονός ότι περιμένω να δω την αντίδραση του Παναθηναϊκού στην τακτική του Ολυμπιακού στο επόμενο παιχνίδι και πώς θα αποφασίσει να σταματήσει αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, όταν πηγαίνει μπάλα ξανά στο walk-up στο Λόπος, τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο, ας πούμε. Και απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός με τον Ναν, πώς θα προσπαθήσει να τον αντιμετωπίσει, θα διαλέξει, δεν θα μας βάλει αυτό, σας βάλουν οι άλλοι και βλέπουμε. Πάντα υπάρχει ένα ενδιαφέρον σε αυτό στην τακτική. Λοιπόν. Και πάμε. Ολυμπιακός. Ο οποίος δεν ξέρω, από ένα τύπου hangover της όλης υπόθεσης, πήγε, περίμενε χθες στο σεφ τη Βιλερμπάν, η οποία Βιλερμπάν ξεκάθαρα κάνει το παιχνίδι της ζωής της. Δηλαδή, όλοι οι παίχτες της Βιλερμπάν κάνουν, ξέρω εγώ, career nights. Μεγάλο μάτς. David Lighty, ο άλλος ο Χάρισον. Μάλεντον. Καλά, ο Μάλεντον εντάξει, είναι όλη τη χρονιά από τους καλύτερους παίχτες της Ευρωλίγκα. Στο τέλος, ο Μάλεντον δείχνει ποιότητα ότι. Όταν η μπάλα είναι κρίσιμη, δώστε μου και θα μπορώ να παίξω και ένα εναντίον ενός εγώ με όλους. Δηλαδή ναι, είναι ναι. Νομίζω ότι αυτό το match μέσα στο σεφ, με αυτόν τον Ολυμπιακό, με τους παίχτες που είχε απέναντί του, θεωρώ ότι αυτό είναι ουσιαστικά το introduction, η εισαγωγή και το ότι συστήνεται ο Μαλεντόν στο τι ακριβώς μπορεί να κάνει στο ευρωπαϊκό κοινό σε αυτό το γήπεδο με αυτές τις συνθήκες. Γιατί στο τέλος, σε κάποια φάση, απλά έπαιρνε την μπάλα. Με τις αλλαγές που κάνει ο Ολυμπιακός, έπαιζε ένα εναντίον ενός, πήρε φάουλ στο τρίποντο, έβαλε στη μούρη του Μιλουτίνοφ, έβαλε drive μέχρι το καλάθι, με όλους τους τρόπους σκόραρε, χωρίς ουσιαστικά να έχει βοήθεια από τους υπόλοιπους. Πήρε τις φάσεις πάνω του. Και νομίζω ότι τρομερός... δεν θα μείνει πολύ στη Βιλερμπάν. Εννοώ, καλά, σίγουρα. Αυτή η χρονιά θα περάσει εντάξει, ναι. Και νομίζω ότι του χρόνου. Μπαρτσελόνε, Ρεάλ. Το αν η Ρεάλ δηλαδή ναι, είχε ναι, το Μαλεντό στη θέση του Ράδαν Μέιζ, ας πούμε. Ή και μαζί. Μαζί με τον Ράθαν Μέις. Θέλω να πω ότι. Θα πούμε και τη Ρεάλ. Κατάλαβες. Νομίζω ότι θα ήταν άλλο level. Επίσης ο άλλος ο Ενδιαγέ, πώς λέγεται, ο Πιτσιρικάς. Αυτός ο Πιτσιρικάς. Ο οποίος σουτάρει, ξέρω εγώ, με 18% το τρίποντο φέτος και βάζει 3 στα 3 μέσα στο σεφ. Ναι, αλλά και... αυτό εγώ αυτό. Αθλητικά προσόντα, άμυνες. Από τον Ενδιαγέ τη Ρεάλ κάνει καλύτερη εντύπωση αυτός. Όντως. Εν τω μεταξύ, αν δυναμώσει. Καλά, γιατί... συγγνώμη, αυτό το μπλοκ που κάνει. Ναι, αυτό σε κάνει σε κάθε ματς ένα τέτοιο μπλοκ. Στο πέσιμο, απλώνει χερούκλα, 1,5 μέτρο πιο πέρα και κόβει. Ποιος ήτανε? Ποιον έγωψε εκείνη τη στιγμή? Το Βεζένκοφ. Το Βεζένκοφ νομίζω. Το Βεζένκοφ ήταν μάλλον. Ναι. Το Βεζένκοφ ναι. Έγωψε. Νομίζω... Μου έχει βγάλει τα μάτια τώρα αυτό, έτσι δεν το συζητάω. Όχι, και στα πόσο προηγούμενα... είναι 19, πόσο είναι αυτό. Ναι, και στα προηγούμενα μάτσα τον δει. Όχι, όχι. Όχι, μεγάλο. Είναι το 2004. Α, όχι, άλλο είναι το 99. Είναι 25. Οκ. Εντάξει, τώρα είμαι λιγότερο intrigued από τον. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένας. Εντάξει, δεν είναι μικρός. Δεν είναι μεγάλος. Εντάξει, δεν είναι μεγάλος. Και αλλά... για Βιλερμπάν τώρα, αλλά πρέπει να δυναμώσει. Αυτό είναι το θέμα, ότι είναι πάρα πολύ λεπτούλης. Ναι. Είναι πάρα πολύ λεπτός. Αλλά κατά τα άλλα είναι prospect κι αυτός θεωρητικά. Σίγουρα. Πάντως, ναι, τρομερή εμφάνιση από τον Μάλεντον, τρομερή εμφάνιση από τον Χάρισον, ο οποίος γενικότερα αυτή η Βιλερμπάν γράφει νούμερα σαν να μην υπάρχει αύριο. Δηλαδή, και έφερε και τον Ρόμπερσον. Τον Άντρε Ρόμπερσον. Όντως. Από την Οκλαχώμα. Ναι, όντως. Τον παίχτη τον Οκλαχώμα Θάντερ στις καλές φουρνιές, που από τη Σολέ. Ο οποίος... ξέρεις τι έγινε με αυτό. Δεν κατάφερα να βάλει καλά θέση τον Τόμας. Εντάξει, ήταν περίεργο τώρα με τον Ολυμπιακό να κάνει τόσο impact. Αλλά αυτός έχει κάνει χρονιά στη Σολέ, στην οποία βάζει 46% στο τρίποντο. Που για Ρόμπερσον δεν είναι απλά διαστημικό. Ναι. Τι θυμάσαι τώρα. Ναι, ναι. Τι γινόταν. Είχαν το Westbrook και το Ρόμπερσον και καθόταν όλοι πίσω οι άλλοι. Και του λέω να σουτάρετε οι υπόλοιποι. Και πάει στη Σολέ, στην οποία κάνει διαστημικά νούμερα. Παίζει η Σολέ με την Ασβέλ. Ναι.
Και μετά το match αποκτάει αγγέλιο. Ανακοινώνει τον Ρόμπερτσον. Τόνι Πάρκερ. Ναι, δηλαδή μιλάμε τώρα. Θα του βοηθήσει πολύ γιατί θα έφυγε ο Σκόφιλ. Δηλαδή ουσιαστικά αυτοί αποδέσμευσαν τον Σκόφιλ για να πάρουν τον Ρόμπερτσον. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τον Άβαρχο που θα πάει. Γιατί είχε παίξει τόσο καλά φέτος και πάει να πάρει μεταγραφή. Δεν τον θέλαν αυτοί. Είναι, οπότε... Αλλά πού όχι, να σου πω κάτι, τα νούμερα του δεν ήταν άσχημα, δεν έπαιζε πολύ. Πού να πάει δηλαδή όμως. Στην Ευρωλίγα αποκλείεται. Το EuroCup το βλέπω. Αυτό, EuroCup, εντάξει, μπορεί να γίνει. Κάνα άρισμα τους. Καμιά Τουρκία. Επίσης, Τζόφρι Λοβέρν να έχει καταπιεί από το rotation του Σακό, ο οποίος Σακό έχει κάνει απίστευτη χρονιά μέχρι και το προ-προηγούμενο παιχνίδι. Αυτό, μέχρι το προηγούμενο παιχνίδι. Και μετά στο προηγούμενο παιχνίδι τον εξαφάνισε ο. Πώς τον λένε το προηγούμενο. Ο Πουπέ. Ο Πιερίκ Πουπέ. Πουπέ. Λοιπόν, και παίζει μόνο Λοβέρν φάση τώρα. Δηλαδή, Λοβέρν και Ταρίκ Μπλακ. Ποιο Ταρίκ Μπλακ. Στο προηγούμενο μάτσο του κάνανε και φάουλ η Φενέρ και έβαζε και τις βουλίτσες στο τέλος. Δηλαδή, του κράτηκε κοντά. Ο οποίο Ταρίκ Μπλακ είναι. Ο φίλο Ταρίκ Μπλακ. Είναι σαν. Φίλος του Ρέθαν Μέιζ με το μαλλί. Κούρεψε τώρα. Και επίσης, φίλε, δεν θα πάθει κάτι. Δεν ξέρω αν φταίει η τηλεόραση. Δηλαδή, εγώ που τον φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο, φίλε. Δεν είναι τόσο μεγάλο. Το ξέρω. Αλλά σου λέω φαίνεται 50 χρονών, ξέρω. Α, φαίνεται σε ηλικία. Ναι, με βάλανε. Αλλά και σαν μέγεθο. Δηλαδή, τον βλέπει στο παιχνίδι και σου φαίνεται. Ενώ άμα τον δει έξω. Είναι πιο lean. Είναι πιο lean όμω. Δεν φαίνεται τόσο πολύ. Ή το βλέπω εγώ έτσι. Δεν ξέρω. Μπορεί. Αλλά. Τέλος πάντων, τι να λέμε τώρα. Σου λέω, τα πράγματα που έχει κάνει χθες η Ασβέρμπαν δεν υπάρχουν. Ρε. Κοίτα, και οι δύο ομάδες. Δεν υπάρχουν, δηλαδή. Το μάτς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού είχαν πολλά κοινά σημεία. Δηλαδή, είχαν ομάδες οι οποίες παίζουν αυτό το μπάσκετ το οποίο είναι αρκετά αλέγκρο και ελεύθερο. Mm. Ομάδες οι οποίες πάνε στα επιθετικά rebound ή τέλος πάντων στο χτεσινό παιχνίδι μείνανε στο παιχνίδι και καταφέραν και πήραν και διαφορές εξαιτίας των επιθετικών rebound. Και χρειάστηκε να επιστρατευτούν όλες οι τακτικές που θα μπορούσαν να επιστρατευτούν σε αυτά τα παιχνίδια και για τους δύο, για τις δύο ελληνικές ομάδες, ώστε να καταφέρουν να τα γυρίσουν και να πάρουν στο τέλος. Ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Δηλαδή, η Βιλερμπάν τον χτύπησε και τον πάλεψε μέχρι και τα τελευταία πέντε δευτερόλεπτα δηλαδή, του μάτς. Που θα λέγαμε μετά, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, όλο αυτό ρε παιδί μου για το τίποτα, γιατί έχασε από τη χειρότερη ομάδα, ξέρω εγώ, της Ευρωλίγκα. Στο τέλος δεν κάνανε και σουτ. Δηλαδή, στο τέλος, με τις δύο χαμένες βολές του Βεζένκοφ που κρατάει το σκορ στους δύο, όντως. Εκεί μπορούσαν να πάρουν αυτοί ένα σουτ και να. Μήνεις. Αλλά δεν καταφέρανε να κάνουν ούτε επίθεση. Τι φάση και αυτό, δύο άστοιχες βολές και περιμένεις να κλείσει το μάτς. Δηλαδή, τι φάση. Ήταν σάπιο μάτς από την αρχή. Φαινόταν ότι αυτό το μάτς θα ήταν της ταλαιπωρίας. Δηλαδή, ναι. Και η διάθεση. Δηλαδή, πιστεύω, δεν είδα τις δηλώσεις. Είδα μόνο τον τίτλο των δηλώσεων του coach του Μπαρτζόκα ότι δεν καταφέραμε να πείσουμε τους παίχτες ότι κάθε μάτς είναι ενδυνάμει ήττα. Αν δεν παίξει καλά. Και λέει γι' αυτό είμαστε απογοητευμένοι. Μηνύματα από τον γι' αυτό είμαστε απογοητευμένοι. Και θεωρώ ότι αντικατοπτρίζει απόλυτα την εικόνα του μάτς. Και κάλλιστα θα μπορούσε και ο Παναθηναϊκός να κάνει δηλώσει το ίδιο. Ναι, ναι, ναι. Και στο τέλος πάλι, βέβαια, υπάρχει ένας αστερίσκος ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με μια ομάδα η οποία φαίνεται ότι θα του δημιουργεί πάντα πρόβλημα. Με τον τρόπο που παίζει και με το στυλ που παίζει, η Μακάμπη είναι μια ομάδα που με τον Παναθηναϊκό καταφέρνει και είναι κοντά πάντα στο σκορ και είναι ναι. Διεκδικεί το μάτς. Για να κλείσουμε τον Ολυμπιακό, ναι. Γιατί το ανέφερα και πριν, ο Φουρνιέ πάλι. Στο τέλος του παιχνιδιού, το λίγη ουσιαστικά. Εγώ ξέρω τι δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, έβαλε πάλι τον τρίποντα από τα 9 πάλι. Μέτρα. Έλα. Είναι πρώτο σκόρερ ο Βεζένκοφ πάλι. Ναι, γιατί. Μα αυτά. Ο Βεζένκοφ πραγματικά πρέπει να είναι ο πιο. Δηλαδή, αυτό. Είναι ξεκάθαρα θέμα οξυδέρκεια. Σνίκη σκόρερ. Είναι ξεκάθαρα θέμα οξυδέρκεια, δηλαδή IQ μπασκετικό. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Βέβαια, να πούμε ότι φαίνεται, ρε παιδί μου, και μέσα στο παιχνίδι του ότι προσπαθεί να βάλει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, επιχειρεί περισσότερα drive και α τρώει τάπε. Μοιράζει την μπάλα. Ψάχνει τους μέρους, ψάχνει δημιουργία. Αλλά προσπαθεί να βάλει και την μπάλα κάτω. Φαίνεται πιο δυνατός, πιο σίγουρος στις κινήσεις του. Κάνει στην άμυνα, ας πούμε, κάνει πιο γρήγορα πλάγια βήματα και μένει μπροστά στις αλλαγές και δεν εκτίθεται τόσο πολύ όσο περνάει ο καιρός. Υπάρχει μεγάλη βελτίωση. Αλλά πώς αυτό το αθόρυβο 20 πλάς σε κάθε παιχνίδι, δηλαδή μπορεί να κάθεσαι να βλέπεις το μάτς και να λες ρε εσύ ο Βεζένκοφ παίζει σήμερα. Κοιτάς το ταμπλό και έχει 22 πόντους. Και δεν σου έχει κάνει εντύπωση καθόλου. Ενώ Φουρνιέ τα καλάθια του είναι όλα. Όλα. In your face. Τα θυμάσαι ένα-ένα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, άμα μου πει τώρα πώς θα έβαλε, θα σου πω: έβαλε εκείνο το back step από τη μία. Το drive που πήρε το foul. Όλα τα θυμάσαι. Ναι. Του Βεζένκο δεν θυμάσαι κανένα καλάθι. Εκτός από αν βάλει κανένα τελευταίο, ξέρω. Φοβερός Φουρνιέ. Φουρνιέ, εντάξει, τώρα τι να σου πω. Φοβερός.
Φοβερός. Άμα συνεχίσει έτσι, τότε σου λέω πάει για MVP η φάση. Και μεγάλο τέρμπι μεταξύ αυτού και του Ναν. Δηλαδή... Αυτή τη στιγμή νομίζω. Η Real δεν κερδίζει, ξέρω εγώ. Δεν μπήθη, οπότε να πει ότι ο Καμπάτσο δίνει εκτός παιχνιδιού. Η Bayern θα πέσει, οπότε ο Carson Edwards δεν νομίζω ότι θα διατηρηθεί. Ο Carson σίγουρα είναι MVP candidate σε αυτή τη φάση. Αλλά δεν θα διατηρηθεί ψηλά. Απ' την άλλη, η Ζαλγίρης έχει. Είναι πιο ομαδική η Ζαλγίρης. Έχει περισσότερους παίκτες που παίζουν καλά, αλλά κανείς δεν είναι. Κάνει τόσο μπάμ. Νομίζω ότι η Ζαλγίρης, άμα το δει. Δηλαδή ο Φρανσίσκο περισσότερο, αλλά και πάλι δεν είναι. Στο points generated, άμα δει, η Ζαλγίρης είναι όλοι οι παίκτες μία ή άλλη. Πάρα πολύ κοντά. Γιατί είναι και αυτοί παίζουν και. Όποιος παίζει καλά σε κάθε μάτς, παίζει αυτός. Τύπου. Θα σου πω. Παναθηναϊκός, ο οποίος έπαιζε με τη Μακάμπη σχεδόν πλήρη. Έλειπε ο τέτοιος. Έλειπε ο Ριβέιρο. Α, ο Ριβέιρο. Σωστά. Αλλά επέστρεψε ο Βένιεν Γκάμπριελ. Έδειξε. Έκανε ντεμπούτο. Όχι, νομίζω έπαιξε και στην προηγούμενη αγωνιστική λίγο. Okay. Αλλά. Έδειξε άμυνα. Όχι, και στην προηγούμενη αγωνιστική έδειξε και αυτό του Βένιεν Γκάμπριελ που έχει κάνει φάση. Με ποιον παίζανε την προηγούμενη αγωνιστική. Με τη Βίρτους που χάσανε εκτός. Κάνει φάση στην οποία είναι αυτός που κόβει ή αλλοιώνει το σουτ, παίρνει το rebound, κατεβάζει την μπάλα και βάζει coast to coast layup. Αυτό έλεγε από το Γιάννη. Ναι. Όχι, και το έκανε κανένα δύο φορές, δηλαδή το προσπάθησε. Δεν είναι ο δυνατός σέντερ και δεν ξέρω καν αν είναι σέντερ εδώ που τα λέμε στην Ευρωλίγκα. Αλλά αυτό το πράγμα που έχει που μπορεί να πάρει, να κάνει τρεις δρίπλες αλλά Γιάννης, τέσσερις και να πάρει από το ένα καλάθι στο άλλο και να βάλει layup. Κάποια στιγμή θα είναι χρήσιμο. Δεν γίνεται εβδομάδα. Γύρισε και ο Μπλατ. Που καλό τον. Βέβαια. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Προφανώς. Ο οποίος Μπλατ δεν είχε πολύ έτσι όρεξη για σουτ. Αλλά δημιούργησε πάλι λογικό πάρα πολύ όμως έτσι, κιόλας, του. Δηλαδή η δημιουργία έμεινε στα επίπεδα που τον αφήσαμε. Πόσες assist είχε. 8 assist. Κοίτα έτσι όπως παίζουν και αυτοί που πλέον είναι assist και το τρίποντο. Θα έχει ο Μπλατ assist σε κάθε μάτς. Δηλαδή χρειάζεται να δώσει την μπάσα δίπλα του και ένας να φτωχίσει. Είχε 8. 8 assist για 3 λάθη. Τέλειος. Μια χαρά. Και καλά, εντάξει, το καλύτερο παίκτη τη Μακάβη χθε ήταν ο Σόρκιν προφανώς. Ο οποίος στο τελευταίο καιρό είναι μόνιμα. Δηλαδή, έχει πιθανότητα είναι το σημείο αναφορά. Τεράστιο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό στο rebound. Δηλαδή είναι η συνέχεια εκεί πέρα. Όπως έκανε ο Μιλουτίνο αυτό που προηγούμενο μάτσο. Γιατί... Βέβαια, η Μακάβη. Ολυμπιακό, έτσι ήταν και ο Σόρκιν. Είναι και η τέταρτη καλύτερη ομάδα στα σχετικά. Οπότε δεν είναι παράλογο αυτό το μάτσο. Ναι. Αλλά στο τέλος κατάφερε ο Παναθηναϊκός και περιόρισε αυτό το. Την εύκολη κυκλοφορία που σου οδηγεί σε ένα ελεύθερο τρίποντο. Mm-hmm. Και όταν βγήκε ένα ελεύθερο τρίποντο, σε ένα κρίσιμο σημείο ήταν ο Γιοκουμπάιτης που το πήρε. Που αν είναι να επιλέξει το δηλητήριό σου, προτιμάς να πεθάνεις με ένα τρίποντο του Γιοκουμπάιτης. Ο οποίος τα βάζει στην αρχή. Το έβαλε το προηγούμενο. Στην αρχή το παιχνίδι δεν τα βάζει. Όχι, και έβαλε και ένα κρίσιμο πιο πριν που έμεινε μόνο του και μετά τον ξαναφύσανε και σου λέει θα βάλω 2-2. Πάντως συμπαθητικό και ο Χόρντ, γενικά σαν παρουσία φέτος. Ο Χόρντ είναι τη δουλίτσα του. Απλά. Θα κάνει καριέρα πιστεύω. Ναι, θα ήταν παράλογο ο Χόρντ. Θα ήταν παράλογο ο Χόρντ να παραμείνει να είναι το σημείο αναφοράς. Δεν μπορείς να πας πολύ ψηλότερα. Είναι ένας παίκτης, παιδί μου, χρήσιμος. Αυτό το οποίο εγώ πρόσεξα ήταν ότι δεν μου άρεσε η παρουσία του Λί. Μπορεί να βάλει 10, το οποίο ήταν το σκοτωμένο τρίπο στο τέλος, το οποίο δεν μετράει ουσιαστικά. Με 7 από ό,τι τελείωσε, άσχημα ποσοστά. Θέλω να είναι πιο σταθερό. Δηλαδή, έχει πολύ ψηλό ταβάνι. Και στο προηγούμενο μάτς με τη Virtus πάλι είχε εκλάμψεις, αλλά χωρίς σταθερότητα και μια γραμμή ψηλά να παραμείνει σε ένα επίπεδο σταθερά. Αυτός ο οποίος είναι καινούργια μάλλον μεταγραφή, έτσι, ο Ρέιμαν. Δεν είναι καινούργια, από την αρχή είναι, απλά έπαιζε ελάχιστα. Ναι, έπαιζε ελάχιστα. Ναι. Έπαιζε, στο προηγούμενο μάτς με τη Virtus ή στο προπροηγούμενο έκανε και double-double νομίζω. Πήρε και 10 rebound plus. Έκανε νομίζω τον debut του ο Τζούλιους, τον Άρη. Έκανε το προηγούμενο, έβαλε ένα τρίποντο με τη Virtus στο προηγούμενο μάτς. Okay. Και δεν το έχουμε δει. Όποιος δεν κατάλαβε, δεν παρακολούθησε το μάτς με τη Virtus. Όχι. Τη Μακάβη. Ναι, γιατί εντάσσονται αυτά στην προηγούμενη αγωνιστική που δεν τα είδαμε. Δεν τα είχαμε πει. Όντως. Ήταν η δεύτερη μέρα. Όντως. Αυτά τα μάτς. Πάντως οι Μακάμπι τώρα, να γυρίσουν και όλοι, είναι επικίνδυνη ομάδα. Δηλαδή, από την αρχή της χρονιάς. Κοίτα, έχει δείξει ότι είναι καλή ομάδα. Έχει δείξει ότι είναι καλή ομάδα. Δεν έχει δείξει να έχει σταθερούς stars. Σωστά. Πλην Μπλατ, λίγο να πω. Αν και αυτός έχει περάσει άσχημα βράδια όσον αφορά την ευστοχία του. Και τους κλασικούς Ριβέιρο, ο Χόρντ από την αρχή που είναι ένα σημείο αναφοράς. Δεν νομίζω ότι έχει πολύ ψηλές δυνατότητες. Νομίζω ότι ο Σόρκιν κάνει την καλύτερη χρονιά του. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι. Θα είναι στο mix για play-in. Είναι φρίσκι για στο play-in. Θα είναι. Πάντως, ναι, ο Παναθηναϊκός χθες θα μπορούσε.
θα μπορούσε να έχει, και να έχει περάσει πιο γρήγορα, να έχει πάρει διαφορά. Ξέρετε, επειδή το είδα, ο Παναθηναϊκός θες και έναν εκνευρισμό για κάποιο λόγο. Ναι. Παίζει και το επειδή υπήρχε αυτή η ατμόσφαιρα, γιατί είχαν αρχίσει και πριν λοιπόν, το λόγω μάτς. Του app. Είχαν άγχος γιατί θα λειτουργήσει το app. Ναι, ρε φίλε, γιατί εδώ πέρα. Βασικά είχε δημιουργηθεί πριν το match, υπήρχε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα για υποστήριξη στην Παλαιστίνη. Δηλαδή υπήρχαν και κάποια τέτοια θέματα, ναι, για τα οποία υπήρχε ένα άγχος του τι θα γίνει μέσα στο γήπεδο. Καλά, πανώ βγήκε. Βγήκε. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι υπήρχε και αυτό το πράγμα, το οποίο πάντα δημιουργεί μια ένταση όταν παίζουν αυτές τις ομάδες. Και είχε και ο Παναθηναϊκός πάλι πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια με τους διαιτητές, με τα φάουλ. Δηλαδή πάλι μπήκε ο Αταμάν και πήρε μια τεχνική ποινή, μπήκε μες στο γήπεδο. Ο Ναν σε κάθε φάση πλέον, είτε στην άμυνα είτε στην επίθεση, ο Ναν είναι στους διαιτητές. Είναι μύρλας. Και έχει πρόβλημα. Είναι μύρλας. Θα μπορούσε αυτό το πράγμα επίσης, να είναι. Επίσης, φίλε, ο Ναν, γιατί δεν γελάει λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πω, είναι μέσα στην αντίδραση συνέχεια. Εντάξει, είναι ο χαρακτήρας του. Δηλαδή, η μόνη στιγμή ας πούμε, που τον είδαμε να χαμογελάει ήταν εκεί που του είχε. Πα το δόντι. Αυτό, με το δόντι. Δεν δουλεύει τώρα. Δηλαδή, το λέω, πότε θυμάσαι τον Ναν να χαμογελάει ήταν στον τελικό τη Ευρωλίγα, α πούμε, δυνατόν. Χαμογελάει λίγο, ρε αγόρι μου, παραπάνω. Πάει καλά η φάση σου, ξέρω εγώ. Ναι, αυτό. Να πούμε ότι εμφανίστηκε και πάλι ο καλός Λεσόρ και στις βολές, ναι, αλλά και στην επιρροή του στο παιχνίδι. Mm. Ευνοεί το γεγονός ότι η Μακάμπη είχε ένα ψηλό λιγότερο, οπότε δεν θα τον σταμάταγε ο Κοέν. Κατάλαβες, και ο Σόρκιν όσο μπορούσε. Ο Γκάμπριελ. Ο Ριβέρο είναι διαφορετικό με το Ριβέρο. Το δημιουργεί λίγο πρόβλημα. Έπαιξε και λίγο παραπάνω ο Γιουρτσεβέν, κυρίως γιατί έκανε τα φάουλ ο Λεσόρ, έκανε γρήγορα. Έκανε φάουλ, δηλαδή είχε το τέταρτο του, νομίζω 6 λεπτά, 7 πριν το τέλος του τέταρτου δεκαλέπτου. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να μπει κάποιο. Επίσης, ο Λορέντζο Μπράουν κάρφωσε πάλι χθες. Σωστά. Στο Μπράουν, στο Μαρόν Dunk Watch που έχουμε στήσει εδώ πέρα. Χωρίς να κάνει πάλι κάτι τρελό. Όχι, όχι. Ήταν πάλι παρόν. Σλούκας πάλι off. Κοίτα, εγώ νομίζω αλλά ότι και στα μάτς τα οποία θεωρεί ο Αταμάν ότι τους έχουμε, ειδικά τα εντός έδρας, θα παίρνει το χρόνο του εκεί πέρα οι πιο νέοι, λίγο τόπο στα νιάτα, θα παίζει ο Ναν 35 λεπτά, θα παίζει ξέρω εγώ 28 πλάς ο Γκραντ και θα τους έχουμε λίγο τους σοφούς γέροντες λίγο. Εντάξει, ο Γκραντ δεν πίσω. Τον λες και νιάτο, αλλά. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, πόσο είναι, 27, 28, πόσο είναι. Δεν νομίζω, πρέπει να είναι 30. Όχι, ρε. 30. 32, το 92 γεννημένο. Φαίνεται για πιο νέος. Καλά, δεν το συζητώ. Και επίσης ο Μπράουν παίζει να είναι πιο νέος δηλαδή από αυτόν. 31 είναι, πόσο είναι ο Μπράουν. 32. 34. Ο Λορένθο είναι το 90. 34. Οπότε, δεν είναι ακριβώς νιάτα η φάση, αλλά στα εύκολα μάτς, ρε παιδί μου. Όχι, θα βάζουμε αυτή είναι η διαχείριση. Θα βάζουμε τους δύο, έχουν και καλύτερη έτσι, τέτοια αντοχές και τα λοιπά. Βάλε αυτούς. Όταν βγει το παιχνίδι στο Λορέντζο Άστον μέσα, το Σλούκα δεν. Νομίζω ότι δεν πιέζουμε καταστάσεις να είναι και το δικό του το παιχνίδι. Δηλαδή, ήταν και ερχόταν και με τραυματισμό, αλλά δεν υπήρχε λόγο. Θα το συνηθίσουμε σε αυτά τα παιχνίδια να παίζει τα δεκάλεπτα. Ναι. Τα ποιοτικά με τις 5 assist και τα λοιπά. Και είμαστε κομπλέξερ, εγώ. Είμαστε. Ναι, και εγώ από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός βέβαια το βλέπα πιο δύσκολο. Ο Παναθηναϊκός, γιατί και οι δύο ομάδες χάνανε 10 πλάς. Μπήκανε στο ημίχρονο πίσω με οριακά 10 πόντους διαφορά. Ο Ολυμπιακός, να πούμε, επίσης το ξέχασα να το πω πριν, ότι ήταν και το πρώτο ημίχρονο που έχασε στη χρονιά. Okay. Ήταν, ήταν το πρώτο μάτς το οποίο τελείωσε στο πρώτο ημίχρονο μη προηγούμενος. Ενδιαφέρον. Μόλις εκεί στα τέλος του τρίτου quarter η διαφορά ήταν μαζεμένη, ένιωθες και για τους δύο ότι χρειάζεται αυτό. Η Βιλερμπάν λίγησε πιο δύσκολα, δηλαδή το πάλεψε περισσότερο. Η Μακάμπη όταν έφτασε εκεί στο δίλεπτο. Είχε περισσότερους που κάνανε τρομερά, είχαν τρομερά βράδια. Έτσι, ακριβώς. Και θα πω ότι και μια και λιγότερη, όχι πίεση, αλλά ρε παιδί μου τώρα η Βιλερμπάν. Όχι, ξεκάθαρα. Είμαστε μέσα στο σεφ και είμαστε κοντά. Δεν είναι ότι θα χάσουμε. Ενώ η Μακάμπη υπάρχουν και όλα τα από πίσω. Δηλαδή υπάρχει πάντα ένα βάρος πάνω από τη Μακάμπη και ένα σύννεφο. Λοιπόν, ωραία, ας προχωρήσουμε λέω. Ναι, φύγαμε. Και θα ήθελα να μιλήσω λίγο ακόμα για το app και το πόση ώρα αφιέρωσε ο Αταμάς στη συνέντευξη τύπου να μιλάει για το app. Που τι έλεγε Βίτονα. Δεν έχω παρατηρήσει. Τι έλεγε Βίτονα. Πάντως είναι. Ότι είναι ομάδα επίπεδο NBA. Όχι, είπε Ατάκο ότι προσέξτε την Ευρωλίγκα θα χάσει τον Παναθηναϊκό. Αλλά θέλω να πω ότι εντάξει, να σου πω κάτι, είναι αρκετά ενδιαφέρον. Να κάνουμε και εμείς λίγο boost το app, να μιλήσουμε για το app. Δεν χρειάζεται να κάνουμε το boost. Ρε φίλε, πάντα κάτι το οποίο σε βοηθάει να κάνεις πιο εύκολη τη ζωή σου και αυτό.
γαμό. Loyalty program. Αυτό. Πάμε. Ναι. Σιγά πάμε. Σιγά θα δουλέψει. Πάμε. Αυτό που μου άρεσε από όλα που έχω ακούσει για το app, που κατά τα άλλα εντάξει, άμα δεν δουλεύει και καλά είναι πρόβλημα προφανώς. Είναι το early attendance που λέμε. Ρε, παιδί, το αυτό το να πας νωρίς στο γήπεδο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, 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 και ναι. Πάρα πολύ σταγραμμικό. Πάρα πολύ. NBA. Αυτό NBA. Είναι NBA στυλ. Όχι, δεν είναι. Α, εννοείς τύπου Clippers. Που, ναι, φάση, μπράβο, ναι, ρε, που πάνε okay. Ναι. Αλλά εννοώ ότι ρε παιδί μου, αυτά τα πριν το αγώνα θα δώσουν τα περισσότερα έτσι highlights σε social media κτλ. Θα ακουστούν περισσότερο. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά προχωράμε. Πάμε. Είχαμε μια full. Φυσικά είχαμε δύο full ουσιαστικά φάσεις, γιατί είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη είχε τρία μάτσο όμως νομίζω. Δηλαδή ναι. Δεν είχε. Ή τέσσερα, δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά είχε τα λιγότερα. Τώρα εδώ αυτή η διαβολοβδομάδα πάλι όπως η προηγούμενη. Το συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι της αγωνιστικής είναι την πρώτη μέρα. Για να μην κοιμηθούμε εμείς το βράδυ. Αλλά είχε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα, θα πω. Εντάξει, εγώ θέλω να ξεκινήσω από το Πριγκιπάτο και τα πουλέ μου στον Ερυθρό Αστέρα. Δεν τους πιστεύατε. Πήγανε, κάνανε. Έλα τώρα, εντάξει τώρα. Έλα. Όλοι θυμόμαστε που τους είχες εκεί πέρα που στο 13-14 που τους είχες στο Power Rankings. Πριν το στην αρχή της χρονιάς. Εντάξει, αυτό λέω. Αυτό λέω. Εγώ τους πίστευα από την αρχή της χρονιάς. Τους πίστευα περισσότερο από την Παρτίζαν. Πάμε. Λοιπόν, όπου χθες έχει κάνει. Χθες ήταν ο λόγος για τον οποίο ήθελε να φύγει ο Πετρούσης από τον Ολυμπιακό και να πάει στον Ερυθρό Αστέρα. Ξεκάθαρα, τους έχει βάλει μέσα στα καλάθια τους μονεγάσκους. Έτσι. Νομίζω ότι δεν έπαιζε και ο Τζαϊτέ. Οπότε εκμεταλλεύτηκε πλήρως. Τον τελευταίο καιρό δεν πει γενικά. Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο, τραυματίες. Άμα κάνει τέτοιο πάρτι ο αντίπαλος ψηλός, μάλλον ο Τζαϊτέ είναι ο παίχτης ο οποίος βάζει μέσα να τον σταματήσει. Ναι, είναι αλήθεια. Επιστρατεύει ο Κορνελή τώρα, βγήκε από την Αφθαλή. Είναι Κορνελή. Και έπαιξε 13 Κορνελή. Λεπτά. Προφανώς είναι ο Τζαϊτέ κάπως τραυματίας. Γιατί... Όχι, είναι τραυματίας. Ναι, και έκανε τη. Μου σκάσε και το notification από το Fantasy τη Ευρωλίγα ότι είναι out και να τον αλλάξω. Και έκανε και την προηγούμενη αγωνιστική μεγάλο μάτσο Παπαγιάννη που πήρε το μάτς μέσα στην ΕΦΕΣ. Τη καριέρα του στη. Τώρα με προσποίηση drive, τελευταίο καλάθι statement, προσποίηση drive, κάρφωμα. Και μετά hook, floater στο τέλος για να λήξει το παιχνίδι. Δηλαδή μεγάλη εμφάνιση την προηγούμενη. Και το λέω γιατί ήταν ένα από τα μάτς που δεν είχαμε κάνει. Αλλά σε αυτή την αγωνιστική δεν ήταν ανάλογης, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί αναλόγως γιατί υπήρχε ο Φίλιπ Πετρούσεφ ο οποίος... Μάλλον θα είναι MVP της αγωνιστικής αυτό. Δηλαδή, το 38 BIR έκανε σε τέτοιο μάτς, 25 γιατί... πόντους με, 4, με 6 στα 9 shoot, 11 σε 11 βολές, 7 rebound, 1 assist... και 11 κερδισμένα φάουλ. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Εμένα πιο πολύ μου έκανε εντύπωση κανένα δύο φάσεις στις οποίες ο Πετρούσεφ πήρε το rebound ανάμεσα σε τρία άτομα της Μονακό, τέσσερα, και τέλειωσε τη φάση. Που στον Ολυμπιακό δεν είχε δείξει αυτή τη σκληράδα. Πώς να το πω. Τον έλεγες λίγο ότι αν τον αν τον χτυπήσουν και λίγο μπορεί να μην πάει στο rebound. Τώρα τα διεκδικούσε. Έλα, μωρέ, παίζει ρόλο και αντίπαλη τώρα. Δηλαδή δεν είναι ότι. Νομίζω παίζει ρόλο και η Μονακό πόσο... έχει κανένα σκληρό. Καλά περνάς. Σκληρό τύπο, ξέρω. Λέω επίσης. Μπορεί. Ότι αν περνάς καλύτερα, προσπαθείς και λίγο παραπάνω. Αλλά η Μονακό τώρα με το Μοντεγιούνας, τον Παπαγιάννη, που εντάξει, ο Παπαγιάννης είναι καλός πριν και τον Κορνελή. Έτσι. Κορνελή και. Πώς το λένε. Το πρώτο του καλά στη διοργάνωση, επίσης να πούμε. Ναι. Δεν έχουν και τώρα την απίστευτη σκληράδα τώρα με στο καλάθι. Η αλήθεια είναι ότι η frontline τους δεν τρομάζει. Δεν τρομάζει. Okay, οπότε ας το δούμε λίγο, ας περιμένουμε, ας το κάνουμε λίγο έτσι monitor τη φάση με τη σκληράδα του Πετρούσεφ. Όπως και να έχει καταπληκτικό παιχνίδι μετά από καιρό και από τον Cody Miller McIntyre. Ναι, ο οποίος δεν ήταν τόσο στο δημιουργικό reboundικό κομμάτι όσο στο scoring, δηλαδή σκόραρε περισσότερο και νομίζω το χρειαζόντουσαν γιατί με τη δύναμη πυρός που έχουν στην περιφέρεια πρέπει να τους απαντήσεις με έναν ανάλογο τρόπο. Ούτε ο Νέντοβιτς ήταν ιδιαίτερα εύστοχος. Ο Ντοσάντος ήταν λίγο χωρίς σε διάθεση. Ο Ντοσάντος ήταν καλός. Δηλαδή στα κρίσιμα σημεία πήρε δύο τρίποντα, τα έβαλε, έκανε και δύο πάσες στην άμυνα. Αυτοί με τον Ντεόντοσιτς έχουν ένα θέμα που το έχουν και με τον Νέντοβιτς όταν παίζουν μαζί ειδικά, ότι οι αντίπαλες ομάδες, ειδικά τώρα η Μονακό, τι κάνει, έκανε αυτό το screen του NBA μεταξύ των δύο περιφερειακών για να βρούνε το μισμάτς που θέλουν και να παίξουν. Τον Ντεόντοσιτς λοιπόν τον σημαδεύανε συνέχεια και σε αυτές τις φάσεις εκτέθηκε αρκετά. Το θέμα είναι ότι αν μείνεις κοντά, στο τέλος που τον χρειάζεσαι, θα σου κάνει το κάτι παραπάνω. Και αυτό έκανε σε αυτό το μάτς ο Ντεόντοσιτς. Κοίτα, εγώ νομίζω ότι. Και καλός ήταν και ο Κάναν.
ο οποίος δεν ξεκίνησε. Έχει βάλει μεγάλα σου. Και έχει βάλει μεγάλα σου στο τέλος. Και την τάπα του στο James. Όντως, στο τέλος. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι νομίζω ότι ήρθε το cliff που λέμε στο football. Που λέγαμε παλιότερα για τον Tom Brady που κοντάνε. Το fall of a cliff, ναι. Ήτανε ναι. Είμαστε στη φάση του cliff αυτή τη στιγμή για το γκρεμό για την απόδοση του. Την καριέρα του Τεόντοσιτς. Καλά, είναι νομίζω... 40 χρονών. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα παίξει άλλο. Δηλαδή προσπαθεί να είναι και τελευταία ότι, χρονιά. Νομίζω ότι είναι εντελώς διαδικαστική φάση. Δηλαδή νομίζω ότι. Τον δεν θέλει για συγκεκριμένα πράγματα. Είναι από του αγαπημένου μου παίκτες. Όχι, τον θέλει για συγκεκριμένα πράγματα πια. Μα σου λέω είναι κοντά στα 40. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα παίξει του χρόνου. Δεν θα παίξει του χρόνου μάλλον. Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή μπορεί και να μείνει, αλλά. Μπορεί και όχι. Δηλαδή, άμα πει ότι σταματάει, θα πει σταμάτησε ο Τεόντος. Όχι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η Μονακό πήρε και 50 πόντους από τους τρεις περιφερειακούς. Δηλαδή, από τους κόρες της πήρε τα αναμενόμενα. Έδειξε ο Τζέιμς, δηλαδή, μας άκουσε ο Μάικ Τζέιμς την κριτική, την αυστηρή. Καλό παιχνίδι ήταν από καιρό. Νομίζω ότι το πρώτο καλό του παιχνίδι μες στη χρονιά, θα πω εγώ. Τον πρώτο παιχνίδι Μάικ Τζέιμς στη χρονιά. Ναι. Κοίτα, η Μονακό θα αντιμετωπίσει. Ο κόμπο συνεχίζει να είναι automatic. Θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα η Μονακό που το είχε και όταν του ξανά έχει αυτού του τρει μαζί. Ότι δεν θα είναι εύκολο να παίξουν και οι τρει μαζί. Δηλαδή, ενώ να αποδώσουν και οι τρει μαζί σε top level. Όταν παίζει καλά ο Λόιντ, θα παίζει λίγο χειρότερα ο κόμπο και κάπω έτσι. Χρειάζονται το Μάικ Τζέιμς να είναι η βάση, η σταθερή. Να σου πω κάτι. Είναι αν ο κόμπο η σταθερή βάση. Κάποιο χρειάζεται να παίζει καλά. Σταθερά. Να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι η επιστροφή του Λόιντ χάλασε όλη αυτή το καταπληκτικό ξεκίνημα του Αλφα Ντιαλό φέτος. Και του Ντιαλό θα πω και του Στραζέλ που είχε παίξει. Δηλαδή, και ο Στραζέλ ήταν τίμιος. Δηλαδή όταν έπαιζε στην αρχή έκανε το ρόλο του. Ακόμα παίζει ο Στραζέλ. Ναι, αλλά θέλω να πω ένας παίχτης ο οποίος έπαιζε λίγο παραπάνω και ένας παίχτης ο οποίος δεν ζητάει σουτ. Άμα του, τα δώσεις, μεγάλος. Άμα του το δώσει catch and shoot. Θα το πάρει πιτσιρικάς. Και έχει καλά ποσοστά ευστοχίας. Ναι. Δηλαδή και αυτός. Τώρα ο Λόιντ είναι ένας παίκτης ο οποίος την μπάλα θέλει στα χέρια του. Σίγουρα. Και δεν λειτουργήσε και την πρώτη χρονιά αυτό. Η πρώτη του χρονιά είναι η χρονιά που ο Ολυμπιακός σταματάει στο Final Four και δεν βάζουν καλάθι για ένα δεκάλεπτο. Ισχύει. Πάντως ναι, βλέπω τεράστια πτώση στην απόδοση του Ντιαλό από τότε που είχε έρθει ο Κόμπο. Ναι, έβαλε το πρώτο καλάθι και στο δεύτερο ημίχρονο. Πρόβλημα αυτό για τη Μονακό θεωρώ. Όχι στο δεύτερο, τελικό. Γιατί δεν. Έχει πολύ στάνταρ τρόπους με τους οποίους θα επιτεθεί με τους τρεις κοντούς. Τον χρειάζεται. Λοιπόν, πέραν αυτό χαιρετίζω την άνοδο στην απόδοση του Παπαγιάννη την προηγούμενη εβδομάδα. Περισσότερο γιατί χθες δεν έκανε ιδιαίτερα. Όχι, πράγμα. Όχι. Αλλά μου αρέσει να το βλέπω. Είναι έτσι. Πάντα θετικό. Ναι, ναι. Είναι πάντα θετικό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για τον Ερυθρό Αστέρα. Προχωράμε. Προχωράμε και πάμε στο άλλο ματς που είχε πάρα πολύ. Συζήτηση δημιούργησε, ήταν το μάτσα στο Βερολίνο με την Άλμπα και την Αρμάνι. Με τον. Συζήτηση το για το Μεσίνα. Α, ναι. Ο οποίος Μεσίνα πανηγυρίζει σαν να πήρε το Μουντιάλ. Έτσι. με δικό του πέναλτι. Λοιπόν. Και πάει το μάτσα στην παράταση. Το οποίο το χάνουν από την Άλμπα. Εντάξει, θα τη φάς, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή. Κοίταξε, είχαμε χτες, γιατί και στο NBA είχαμε ένα mental error από έναν πολύ καλό προπονητή. Mm-hmm. Έτσι, αποδεδειγμένα. Τώρα εντάξει, πάνω στην ένταση συμβαίνει. Εγώ θέλω να πω ότι η Αρμάνι, όχι σε αυτό το match, αλλά και στο προηγούμενο που κέρδισε τη Real, γιατί κέρδισε τη Real στην προηγούμενη αγωνιστική. Τρομερή. Συνέχισε να δείχνει αυτή την άνοδο, κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι. Ότι τέλος πάντων δείχνει πιο πολύ ομάδα, αλλά παραμένει Αρμάνι. Εντάξει, αυτό θα πω εγώ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είχαμε το καλωσόρισμα στη σεζόν του Προσίντα. Καλωσόρισμα του Γκαβριέλε Προσίντα. Σε περιμέναμε. Και είχαμε 9 αγωνιστικές. Πρώτο ματς που παίζουν και οι δύο πιτσιρικάδες της Άλμπα. Και μπες και ο Σπανιόλο ήταν τρομερός. Και να σου πω και κάτι. Και ο Μάτης εκ πιτσιρικάς είναι. 24 ετών είναι. Okay, και ο Μάτης. Πήραν 70 πόντους από αυτούς. 80 πόντους πήραν. 70 πόντους. Και Τρέβι Ουίλιαμ συνεχίζει. Έκανε μάλλον το καλύτερο του παιχνίδι της χρονιάς. Αστείο. Αυτά τα υπόγεια που κάνει. Δηλαδή πραγματικά. Όχι και στο τέλος. Εμένα μου κάνει εντύπωση που στο τέλος. Τι κάνουν, του δίνουν την μπάλα σε αυτό το. Τι κάνει υποπόνος. Στο έλμο. Το Horns, ας πούμε, ναι, κάπως. Ναι, ναι. Του δίνουν την μπάλα και κάνει αυτός.
κάνει έτσι, έλα εσύ για το hand-off. Κάνει play, παίζει playmaker, όντας center. Και κάνει και από μόνος. Και κάνει αυτές τις πάσες, που, αυτά τα κοψίματα του Βεταβεζένκο, φιακά κοψίματα που κόβουν κάποιοι και απλά τους πετάει μια μπάλα και βάζουν καλάθι, κάτω το καλάθι, που δεν ξέρω, κάπως να σταματηθούν. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εντάξει, στην άμυνα έχει θέματα, αλλά τουλάχιστον χθες ήταν ψηλοτίμιος, θα πω. Με αρέσει πάρα πολύ σαν παίχτης, σαν ρολίστας βασικά και πιστεύω θα κάνει σοβαρή καριέρα ο Σνάιντερ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το έχουμε πει, εξαιρετικά πράγματα. Δηλαδή, αγωνιστική. Σκληράδα, rebound, shoot, πώς το λένε, καρφώματα, δηλαδή κοψίματα πάρα πολύ. Σύντος αυτός είναι που θα πάρει τις πάσες του Williams. Μπράβο. Έτσι, αυτός. Ακριβώς. Αυτός. Ή τα κοψίματα ή θα πάρει το όταν κάνουν drive μέσα και χρειάζονται έναν παίχτη spot-up κάπου έξω που να μην τον προλάβει ο αντίπαλος. Είναι συνήθως στο 4 ο Σνάιντερ, ο οποίος είναι σε μια γωνία και παίρνει αυτά τα shoot. Να πούμε ότι η Άλμπα συνεχίζει να εφαρμόζει αυτό που κάνει, που ανατακτά διαστήματα, δηλαδή ανά κάποιες αγωνιστικές ξεκουράζει. Δηλαδή, ας πούμε, δεν έπαιξε χέρι ο Χέρμανσον χωρίς να έχει πρόβλημα. Όχι, ναι, ναι. Απλά είναι η σειρά του να ξεκουραστεί. Αλλά με προσύντα τέτοιο. Ακούγεται εδώ πέρα τώρα πάρα πολύ έντονο ότι θα φύγει του χρόνου για NBA. Ναι. Ότι θα τον. Ποιο τον έχει πει. Το Ορλάντο, νομίζω. Το Ορλάντο. Θα σου πω. Πώς είναι η Γιούτα. Πάμε, θα σου πω. Πέσεις. Λοιπόν, και νομίζω ότι είναι η Γιούτα και άφησε να φύγει. Άρα Ορλάντο είναι ο Σπανιόλο. Ένα από του δύο νομίζω είναι Ορλάντο και ένα είναι Γιούτα. Λοιπόν, ακούγεται πάρα πολύ ότι θα φύγει και. Μήπως του είπαν παίξε όσο καλύτερα μπορείς. Όχι, είναι Portland. Α, Portland. Το 2022 έγινε draft. Μάλιστα. Εκεί να κάνει παρέα με τον. Και ο Σπανιόλο είναι Timberwolves. Τον είχαμε κάνει τους δύο. Τον Αύτηγε. Οκ. Okay. Εξαιρετική η Άλμπα. Όχι, ο Προσίντα δεν ήταν match απλά. Όχι, ο Προσίντα ήταν statement. Ήταν statement ότι παιδιά είναι σοβαρά τα πράγματα. Στο τέλος του παιχνιδιού κιόλα κρατάει την μπάλα για να του κάνουν αυτού το φάουλ και βάζει και τις δύο βολές. Σωστά. Ήταν πολύ. Δηλαδή σε σχέση με πριν. Τις προηγούμενες, ξέρω εγώ, 5 εβδομάδες στη σεζόν. Όλες τις εβδομάδες. Την προηγούμενη μας είπε. Έπαιξε κάπως. Γύρισα. Ναι. Και τώρα μας είπε είμαι εδώ κανονικά. Wow. Και να πούμε ότι. Και χωρίς εμένα... τρίποντα όμως. Δηλαδή, ενώ σου ήταν πάρα πολύ τρίποντο. Και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η άμυνά του. Δηλαδή. Εν τω μεταξύ, έχει κάνει και προφανώς ετοιμάζεται για το NBA. Δηλαδή, βλέπει το σώμα του που πλέον δεν είναι ο πιτσιρικάς Προσίντα. Πλέον είναι δυνατός. Μας στείλανε φαρμακάκι από το χωριό. Εντάξει, μπορεί να κάνει και βάρη και έχει διατροφή. Δεν χρειάζεται. Αλλά. Ρε παιδί μου, ένας είναι πλέον παίχτης κανονικός Ευρωλίγκα. Δεν είναι πλέον rising star. Okay. Τον παίρνεις τον Προσίντα, τον βάζεις σε μια ομάδα. Καλά, εντάξει. Okay. Όχι, και έχει ρόλο. Ας ηρεμήσουμε πρώτα. Έχει ρόλο. Έκανα μάτς. Ναι, αλλά έχει ρόλο. Ρε. Άμα τον βάζει σε μια καλή ομάδα, okay, έχει ρόλο. Έχει. Αλλά έχει κάνει ένα μάτς. Μην τρελαινόμαστε. Δεν θέλω να πάρει το γουδί. Θέλω να τον δω να κάνει ένα. Ναι, αλλά δεν σου λέω να πάρει την μπαγκέτα της ομάδας. Ναι, παιδί μου, αλλά θέλω να τον δω να έχει λίγο διάρκεια. Okay. Έχει κάτι για να ξεσπάσει. Στην Άλμπα Βερολίνου. Και πέρσι έχει ξεσπάσει. Τι να κάνει. Ακριβώς. Στην Άλμπα Βερολίνου πρέπει να κάνει. Τι να κάνει στην Άλμπα Βερολίνου. Άμα δεν διεκριθεί στην Άλμπα, δηλαδή πού θα διεκριθεί. Ναι, αλλά και τι να κάνει στην Άλμπα. Δηλαδή θέλω να πω και η ομάδα έχει περιορισμένες δυνατότητες. Όταν είσαι τόσο. Αν πει ότι είσαι ο καλύτερος και κάνει ομάδα. Έχει πρώτα απ' όλα, είναι από τις καλύτερες στην κυκλοφορία της μπάλας, στη δημιουργία. Σίγουρα. Έχει παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ αλτουριστές και έχουν θα δώσουν άνετα την μπάλα. Έχουν δηλαδή ταλέντο. Ο Σπανιόλο, ο Williams, ο Χέρμανσον, ο Μάτσεκ. Και αυτός νομίζω ότι. Ο Μάτσεκ σκόραρε χτες, τους δολοφόνησε. Λοιπόν, δεν τον περιμένανε το Μάτσεκ. Πολλοί παίκτες που είναι διεκτιμένοι να του δώσουν την μπάλα. Ναι. Οπότε ελπίζω να το πρόβλημα είναι ότι, το πρόβλημα είναι ότι αν κάνουν focus σε εσένα, σε μια χειρότερη ομάδα, μετά το γεγονός ότι οι υπόλοιποι γύρω-γύρω δεν θα ανταποκριθούν με τον τρόπο που θα ανταποκρίνονταν αν ήσουν στην Ολυμπιακό. Ναι. Κάνει και εσένα να φαίνεσαι χειρότερος. Αυτό είναι το πρόβλημα με τις ομάδες χαμηλότερης δυναμικότητας. Αλλά χρειάζεται το Προσίντα να κάνει. Άλλα 3-4 μάτς τέτοιου στυλ για να πούμε ότι μπορείς να πας στο επόμενο level. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά ουσιαστικά είχαμε τους γνωστούς διακριθέντες, δηλαδή Μίροτιτς, σούταρε όλο το βράδυ βολές, όχι ιδιαίτερα εύστοχος βέβαια και γενικότερα κιόλας λίγο έτσι empty stats θα τα πω. Ξέρεις τι, δεν είναι σίγουρα garbage time. Δηλαδή τα έβαλε. Ναι, έβαζε σε όλο το match. Απλά τι γίνεται, ο Μίροτιτς, νομίζω ότι όταν. 28-10 είχε τελειώσει το match. Ναι, όταν τίθεται αντίπαλο με τέτοιου παίχτε, δηλαδή με τέτοιε ομάδε που είναι πιο νεανικέ ναι.
και πιο τρέχουνε παραπάνω. Εκμεταλλεύεται την εμπειρία του. Ναι, αλλά και φαίνεται λες και είναι 50 χρονών. Δηλαδή τον βλέπεις μέσα στο γήπεδο και βλέπεις έναν τύπο ο οποίος αγκομαχά να τρέξει και βλέπεις τους άλλους να πηγαίνουν έτσι πάνω κάτω, πέρα δόθε. Και κάνει και μια εντύπωση περίεργη αυτό. Ναι, ναι. Όταν πλέον τι έχει τελειοποιήσει. Δηλαδή το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό. Πιάνει την μπάλα, του δίνουν την μπάλα στο φτερό ή οπουδήποτε για να κάνει hand-off κτλ. Και αυτό κάνει, γυρνάει και σουτάρει. Έχει αυτό το σουτ που με την πιάνει, γυρνάει και σουτάρει. Ναι. Το οποίο δεν το περιμένεις, λες θα γίνει το play. Οπότε σουτάρει πάρα πολλά σουτ με τέτοιο τρόπο. Mm. Αν είναι εύστοχος, κάνει match real. Αν είναι άστοχος, κάνει 3 στα 9 όπως σε αυτό το match, ας πούμε, σε αυτά τα σουτ. Λοιπόν, από εκεί πέρα ο Δημητρίεβιτς και πάλι τα πάρα πολύ καλός. Καλός, ο Λεντέ ήταν όχι καλός. Πριν, όχι όπως πριν. Όχι όπως πριν. Ο Λεντέ είναι ο αγαπημένος, είμαι σίγουρος ότι είναι ο αγαπημένος των οπαδών της Αρμάνης. Σίγουρα, είναι ο άνθρωπος δηλαδή αρρώστια, περνάει, το ζει τόσο πολύ, είναι ρε παιδί μου παράδειγμα. Έχει νομίζω όσο νεύρο, δεν έχουν όλοι οι υπόλοιποι στην ομάδα. Δεν θα διαφωνήσω αυτό. Δηλαδή αυτό το δίδυμο που ήταν στην Παρτίζαν, το Λεσόρε Λεντέι παραπρόπερση τελεσπάνω. Τώρα καταλαβαίνεις γιατί. Ήταν όλοι έτσι, ξέρω εγώ, στα κάγελα. Ξέρω εγώ. Τρελαθεί όλοι. Πάντως αυτό το οποίο δεν αναφέραμε την εβδομάδα και το θυμήθηκα μετά την εκπομπή, ήταν ότι αναφέραμε ότι υπέγραψε τον Μάνιον. Είπαμε ότι έκανε φοβερό μάτσο. Ότι έκανε καλή πρεμιέρα, δεν είπαμε. Δεν νομίζω. Το είπαμε, νομίζω, το αναφέραμε. Αφού έπαιξε με την Δεν είχαμε προλάβει να παίξει. Δεν είχε προλάβει να παίξει. Αυτό. Ναι, αλλά είχαμε πει τον ναι. υπέγραψε νομίζω. Okay. Πάντως, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν απίστευτη με τη Ρεάλ. Ήταν πήρε το μάτς την προηγούμενη εβδομάδα. Σούπερ. Αυτό το πήρε. Χθες έπαιξε λίγο. Έβαλαν πολύ μεγάλο τρίποντο στο τέλος. Σωστά. Έστειλε το μάτς στην παράταση ή τέλος πάντων έστειλε στους δύο. Μείωσε τη διαφορά ενώ φαινόταν ότι ξεφεύγει. Ναι, γενικότερα να πούμε πάλι τα γνωστά γιατί είναι Αρμάνι. Δεν κάνει καλή διαχείριση ο φίλος σου Έτο, ο Έκτορας. Δεν. Καλύτερα να είναι. Ναι. Να είναι κλινήρης. Αυτή η ομάδα πάντα εκεί που λες ρε εσύ, σαν να πήραν τα κάτι πάνω τους, κάτι γίνεται και ξαναγυρνάνε πίσω. Έχουν αυτό το θέμα. Πάντως η εικόνα τους είναι καλύτερη. Σαν εικόνα ομάδας. Τις πρώτες αγωνιστικές τους έβλεπες και έλεγες φίλε, δεν θέλει κανένας να νικήσει. Τώρα τουλάχιστον δείχνουν ότι το ζούνε, ρε παιδί μου. Θέλω να δω παραπάνω να παίζει ο Καρούζο σε αυτήν την ομάδα. Έτσι. Και να επιστρέψει ο. Μ' αρέσει ο Καρούζο. Πρέπει να γυρίσει ο Ντιόπ. Ναι. Αυτό τους λείπει. Γιατί ο Μακόρμακ δεν μπορεί να βοηθήσει. Μ' αρέσει. Εγώ θέλω και το Σίλι να επιστρέψει. Να επιστρέψει και λείπει, ο Σίλι. Ναι, από το να παίζει ο Τόνουτ, α παίζει ο Σίλι. Κατάλαβε. Ή ο Φλακαντόρι, δεν ξέρω ποιο άλλο. Α παίζει ο. Σπίζω Σίλς. Δηλαδή πάμε, πραγματικά. Πάμε. Αλλά έχουν ακόμα δρόμο. Αρκεί ο Έτορε να βρει τις ισορροπίες και τέλος πάντων να του ξυπνήσει λίγο το μότζο του από τα παλιά. Mm. Αυτό. Από εκεί πέρα είδαμε και το μάτς με στη Βασκονία με την Εφές να κάνει τεράστιο διπλό. Και το πρώτο, η πρώτη ήττα της Βασκόνια εντός έδρας. Τεράστιο διπλό. Την περιμέναμε ότι θα Βασκόνια εξακολουθεί να έχει τον Χάουαρντ να μην βλέπετε. Είναι πολύ κακός. Μιλάμε, είναι. Πολύ κακές επιλογές κιόλας. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν σου τάρει και σουτ. Δηλαδή, δεν παίρνει σουτ. Μάλλον δεν παίρνει σουτ επειδή του είπε ο άλλος, άμα δεν βλέπεις ότι δεν το έχεις, μου σουτάρεις πολλά και μας χαλάς όλο το. Και όταν ξεκινάει το 0 στα 4, σου λέει δεν το έχω σήμερα, άστο. Ναι, δεν ξέρω. Και εκεί πρέπει να βρεθούν κάποιες ισορροπίες. Εγώ δεν θα απέκλαια και μια αλλαγή. Βέβαια η Μπασκόνια δεν είναι ομάδα που κάνει αλλαγή τόσο αλλαγές. Το Howard. Όχι, μια αλλαγή τύπου να φύγει ο Μπόλντουιν και να έρθει κάποιος ναι, άλλος. Αυτό ναι. Γιατί στο προηγούμενο μάτς που χάσανε πολύ από την Μπαρτσελόνα, ο Φόρεστ ήταν ο μόνος διασωθέντας. Δηλαδή έβαλε 22 πόντους, πόσους έβαλε. Mm. Έπαιρνε προσπάθειες πάνω του, έδειξε δηλαδή ότι μπορεί να βοηθήσει. Σε αυτό το μάτς επανήλθε στα προηγούμενα βέβαια. Αλλά εντάξει, παίζει και με αντίπαλους. Τώρα σε αυτό το μάτς είχε και αντιπάλους τώρα μια περιφερειακή γραμμή η οποία είναι δυσέβρετη. Δεν είναι τόσο εύκολο να την βρει. Η Ρεάλ, η Εφές. Θα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί όταν γυρίσει ο Λάρκιν. Γιατί αυτό τον Τόμψον, πώς τον αφήνει έξω. Δηλαδή, και πάλι χθες έβαλε το μεγάλο σουτ. Όχι, και είναι, η προσφορά του είναι Τόμψον. Πολύπλευρη, efficient, χωρίς πολλά-πολλά. Δηλαδή, δίνει assist, λάθη δεν κάνει. Παίζει άμυνα, είτε κάνει κλεψίματα, είτε όχι, είτε τάπες. Γιατί τάπες, ναι, τάπες. Πάντα έκανε και τις τάπες του. Δεν έκανε, αλλά έκανε. Δεν έκανε, αλλά γενικά και στο προηγούμενο μάτς, στο προηγούμενο πρέπει να βάλει 30. Όχι, στο προηγούμενο ήταν ο καλύτερος παίκτης με τη Μονακό. Ο καλύτερος παίκτης, βέβαια. Και είναι ένα ερωτηματικό αυτό. Πώς θα έρθει και ο Λάρκιν και θα κουμπώσουν όλοι αυτοί. Έχουν δείξει ότι δεν κουμπώνουν. Ναι, μήπως θα την παίρνει ο Τόμψον και ο Λάρκιν να την παίρνει μετά. Εντάξει, χθες πάντως το. Ουσιαστικά
το ένασμα στην ομάδα για να, το, να ξεκινήσουμε δυνατά, το έδωσε ο Μπουμπουά. Ο μεγάλος με τέσσερα τρίποντα. Ο μεγάλος ο Τρίκ Μπουμπουά. Στο καλημέρα. Έτσι. Ο μεγάλος ο Τρίκ Μπουμπουά. Βλέπουμε τον Ουόρα να συνεχίζει να είναι. Μία του ύψου, μία του βάθους. Στη Euroleague τουλάχιστον, ναι. Γιατί στην Τουρκία είναι πιο σταθερός. Και Ελάιζα Μπράιαντ. Ελάιζα Μπράιαντ. Μου έκανε δύο. Έπαιξε, έβαλε ένα σουτ. Έβαλε μεγάλο σουτ ο Στάνλι. Πάμε ρε Στάνλι Τζόνσον. Πάμε που σε πιστέψαμε. Ο οποίος Ελάιζα Μπράιαντ έκανε δύο σάπιες εβδομάδες, τον έβγαλα. Δύο αγώνες. Τον έβγαλα από την φωτοβάνταση και μου είχε το πέρα και μου κάνει 30 πια. Ναι. 20 πόντους, 2 τρίποντα. 8 rebound, 6 assist. Πόρε, κάτσε, φίλε. Και εσύ τώρα τον Ελάιζα Μπράιαν. Έξω τον Ελάιζα. Ποιον έβαλα όμως. Έβαλε το walk-up σε αυτό το match. Σε αυτή τη βδομάδα. Τι και έκανε, έκανε 17 έκανε πόντους. Okay. Δεν ήταν άσχημο. Έκανε 11 assist. Στο προηγούμενο νομίζω προηγούμενο. Είχε 8 χθες. Ναι. Λοιπόν, ο οποίος, by the way, walk-up πάλι έβαλε δύο μεγάλα σουτ χθες. Έβαλε δύο μεγάλα σουτ, ναι, και με τον Παναθηναϊκό ήθελα να το πω και αυτό, ότι ο Ολυμπιακός δεν τον χρειάστηκε το walk-up. Δηλαδή τον χρειάστηκε μόνο να δημιουργεί. Ήταν ένα αστεράκι αυτό. Δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο από τη χθεσινά. Όχι. Η Real κέρδισε τη Virtus. Και από ένα σημείο και μετά εύκολα. Δηλαδή πήρε τη διαφορά στο τρίτο quarter και από εκείνο το σημείο και μετά τη διαχειρίστηκε. Να πούμε ότι η Virtus στο προηγούμενο μάτς κέρδισε τη Maccabi με επιστροφή Παγιόλα, που ήταν κομβικός, αλλά όχι ο καλύτερος παίχτης, που είναι σημαντικό. Να μην είναι ο καλύτερος παίκτης, αλλά όντως, να είναι παρόν. Όντως. Και τι άλλο είχαμε χτες και είχαμε και. Όχι, τελειώσαμε. Α, και την Bayern με την Φενέρ. Κάτσε αυτό, όπα, τι λέει, πού πάμε. Bayern Φενέρ. Βασικά Φενέρ Bayern. Λάμε τώρα. Σε μάτς το οποίο ξεκίνησε μπροστά η Bayern. Κάνει μετά η Φενέρ ένα comeback και περνάει μπροστά και λες το καθαρίζει. Γίνεται ντέρμπι. Και ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος. Που σε έκανε το μισό! Το μισό του match είναι για να γίνεται αλλαγή και να μην ξαναπαίζει. Σε κάποια φάση βάζει το πρώτο σουτ και ανοίγει κάνουλα του σκορ μετά. Και δεν σταματάει ο Χέις Ντέιβις να βάζει καλάθια. Όχι, έκανε τη μισή πενιντάρα χθες. Ήταν εμίχρονα. Μετά από ένα σημείο και μετά έβαζε με φάουλ πέταγμα. Με post-up του βάζανε τον Κακομοίρη, τον Μπιτσιρικά, τον οποίο του βάλανε. Σε κάποια φάση έβγαινε στις αλλαγές. Α, και στο προηγούμενο με την Βιλερμπάν του βάζανε τον Ενδιαγέ. Και σε αυτό το μάτς, όποιο τεσάρι βρήκε, κάτι Ντασίλβα, κάτι Καρτσένκοφ του βάζανε από κάτω. Δηλαδή έγινε στις αλλαγές. Τον Ντασίλβα τον έκανε του Αλατιού χθες. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τον έχει. Ήταν Σάββατ που θα έλεγαν και τα παιδιά. Και από ένα σημείο και μετά δεν σταμάτησε. Εξακολουθούν να είναι unconscious ο Άρσεν Έντουαρτς. Εξακολουθεί να είναι unconscious ο Ντέβιν Μπούκερ. Σωστά, οι δύο. Τους οποίους και τους δύο τους είχαμε στη φάνταση ομάδα μου. Το μόνο κακό με τον Έντουαρτς είναι ότι δεν είναι efficient. Δηλαδή χρειάζεται πάρα πολλά shoot. Ειδικά τρίποντα. Γιατί όταν πάει προς το καλάθι, εγώ νομίζω δεν έχω ξαναδεί περιφερειακό ύψους κάτω από 1,80. Σίγουρα κάτω από 1,80. Εγώ λέω 1,80. Σίγουρα. Να πηγαίνει με τόσο. Πώς να σου πω, να θέλει τόσο πολύ να πάρει αυτή την επαφή μπαίνοντας προς το καλάθι, αλλά στο τρίποντο είναι inefficient. Δηλαδή βάζει, θα βάλει τρία τρίποντα, αλλά χρειάζεται, ξέρω εγώ, 11 σουτ να βάλει. 12, δεν ξέρω. Θέλει, δηλαδή, αυτό πρέπει να το βρει μια ισορροπία. Αλλά δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει. Μεγάλη χρονιά. Δίνει και assist. Μεγάλη χρονιά από τον Edwards. Ναι, αυτοί οι δύο, ο Μπούκερ και ο. Εντάξει, οι υπόλοιποι τώρα. Ο Νέιπερ ήταν εκτός αγώνα ουσιαστικά, δεν βοήθησε πάρα πολύ. Ο Όμπστ δεν ήταν αεροεξάδοτος. Όχι, και ο Όμπστ, ξέρεις τι γίνεται, ο Όμπστ παίρνει ενέργεια, παίρνει ρυθμό από αυτά τα σουτ που του βγάζουν, αυτά τα screen, τα οριζόντια που δίνουν την μπάλα απέναντι και κάνουν ένα misdirection για να του κάνουν ένα shoot, ένα screen από την άλλη πλευρά και να βγει να πατήσει αυτό το τρίποντο. Ναι. Αν βάλει το 1-2 στην αρχή, μετά θα είναι παράγοντας όλο το match. Αυτοί το σταματήσανε. Θέλω να πω ότι μου έκανε και στο προηγούμενο match ήταν καλός, αλλά και σε αυτό το match. Όσο έπαιξε πάλι ο Μπέρτς, θεωρώ ότι αδικείται. Πέστα, ρε, ότι πρέπει να παίξει λίγο παραπάνω. Πέστα, ρε, Γιάννη. Βάλτε το μέσα, ρε Σάρας. Που παίζει το βάζει δεκάλεπτο. Ναι, νομίζω ότι. Αλλά στο δεκάλεπτο πήρε 5 ριμπάμπ. Είναι κάτι άλλο να κάνει το παιδί, δηλαδή. Συγγνώμη. Στο προηγούμενο μάτσο έκανε τάπες. Έκανε φόλο καρφώματα. Δηλαδή με τη Βιλερμπάν που είναι ακόμα πιο αθλητική ομάδα και ακόμα πιο πολύ υπερφυριακή. Δούλεψε καλά. Free Cam θα πω. Αλλά. Cam Μπέρτς. Η αλήθεια είναι ότι στο τέλος με το μέλι εκεί από κάτω. Δούλεψε πάλι.
Δηλαδή έκανε. Βούτυρο με μέλι. Ο Μέλι έκανε μέχρι και κλέψιμο και κάρφωμα στον ενδιασμό. Έλεγε ο Αρλάουκας ότι επειδή δεν έχει την ταχύτητα, ο Μέλι τι έκανε. Πήγαινε πάνω στον παίχτη. Δηλαδή αντί να πάει ευθεία γραμμή στο καλάθι, πήγαινε με πλαγιαστά βήματα μέχρι να φτάσει για να μην τον φτάσει ο αντίπαλο. Αλλά ήταν σημαντικό. Ο Πιέρο Κέι, τι γίνεται, τραυματία είναι. Στο προηγούμενο έπαιξε. Έπαιξε. Ναι. Τώρα δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, ήταν καλό ο Κόλσον βέβαια. Και η αλήθεια είναι ότι άμα είναι καλό ο Κόλσον, μπαίνει και ο Γκούντουριτς και είναι λίγο καλό, και έχει και τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις που θα παίξει σίγουρα 30 λεπτά. Ή τέλο πάντων πολύ κοντά στα 30 λεπτά, να μην χάνει και σουτ. Ο Πιέρ δεν θα βρει χρόνο. Λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα και για τον ελέφαντο στο δωμάτιο που είναι προφανώ ο Wade Baldwin και ο τραυματισμό του. Ναι, ο έχει hamstring. Το κλασικό hamstring, μάλλον. Δεν ξέρω αν το ίδιο με πέρσι που του στέρισε τα playoff. Αλλά είναι πάλι τραυματία στο δικέφαλο. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Καταλαβαίνετε όλοι, δεν ξέρω τώρα όποιο παρακολουθεί και ειδικά αμερικάνικα σπορ. Και θύμισε και ο Χολ. Ναι. Στο χέρι του. Oh! Πάει για εγχείρηση δηλαδή. Σοβαρά τώρα. Ναι, ναι, πάει για εγχείρηση. Σε breakout χρονιά. Πάει για εγχείρηση. Στο μάτσι. Έλα ρε εσύ, Βίτονα. Breakout. Δεν χρειαζόταν αυτό, Βίτονα. Δηλαδή έλεγες. Δηλαδή εντάξει. No time table for his recovery. Savage. No time table for his recovery. Αλλά είχε. Απίστευτο. Είχε 12 πόντους, 7 assist με πάρα πολύ efficient νούμερα στα 30 λεπτά που έπαιξε. Και τώρα να σου πω κάτι. Τώρα φίλε Σάρα, θα υποχρεωθεί να παίξει τον Σκαραμέ. Βάλει τον Σκαραμέ να παίξει πραγματικά. Εντάξει, τώρα δηλαδή, το παρακαλούμε πραγματικά. Τώρα σου τραυματίστηκε ο Μπόλτον, σου τραυματίστηκε ο καημένο του Ντέβον Χολ. Τι μένει, μένει ο. Μα σε παρακαλούμε κιόλα δηλαδή. Ο Ζάγκαρ έπαιξε παραπάνω από τον Σκαραμέ. Και ήταν καλό. Καλούλη. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα για το φίλο μας τον Σκάιλαρ, ο οποίος θα δείξει γιατί μας πήρε λίγες στο fantasy πρόπερση. Σκάιλαρ, σε θέλουμε. Πάμε, Σκάιλαρ. Λοιπόν, αυτά. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είπαμε τα μάτς. Για πες. Τα που έρχονται. Ναι. Οπότε πάμε να το κάνουμε τώρα, λέω εγώ. Λοιπόν, έχουμε. Καλά, ξεφύγαμε το με το Power Rankings. Ναι, η αλήθεια είναι ξεφύγαμε. Λοιπόν, έχουμε Τετάρτη σήμερα που γυρίζεται εκπομπή. Έχουμε. Δύο μάτς, Παρτίζαν Μπαρτσελώνα okay. και Παρίζ Αλγύρης. Επιστροφή του KP. Βεβαίως. Kevin Panther στο Stark Arena. Στο στάδιο που ξάστηκε. Και τα δύο μάτς είναι άρρωστα έτσι σήμερα. Ματσάρες. Δηλαδή, η Αλγύρης έκανε την πρώτη σίτα με και την Και ξέρεις τι, θα χαιρετήσω. Θα χαιρετήσω την EuroLeague που μας έβγαλε το λάδι πάλι χθες. Αλλά θα τη χαιρετήσω την EuroLeague με το ότι δεν έβαλε το ένα μάτς πάνω στον άλλο, φίλε. Είναι το ένα μάτς μετά το άλλο. Σε ευχαριστούμε, EuroLeague. Πάμε ένα back-to-back σοβαρό ανθρώπινο, ρε φίλε. Σε ευχαριστούμε, EuroLeague, γι' αυτό. 7 η ώρα. Η Αλγύρης έκανε την πρώτη σίτα με την προηγούμενη αγωνιστική με την Bayern. Οπότε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί τώρα σε μια Παρί που κέρδισε την Παρτίζαν δύσκολα. Κάνεις τώρα ένα watch για αυτό το οποίο είχα πει εγώ την εβδομάδα. Το ανέφερα έτσι, ότι έκανε την πρώτη σίτα. Αλλά νομίζω ότι η σκληράδα. Η εμπειρία το know-how των Λιθουανών. Θα μιλήσει τώρα. Θα μιλήσει με στο Παρίσι. Και πάμε Πέμπτη. Έχουμε 8 η ώρα Μακάμπι Ολυμπιακός. Στο Βελιγράδι. Θα πάμε που να πιούμε καφέ με τον Φίλιπ. Βεβαίως. 9 η ώρα έχουμε. Όχι, δεν θα μπορούμε να πιούμε καφέ γιατί ο Φίλιπ θα είναι στη Γαλλία, στη Λιόν. Και θα παίξει με αντίπαλο τη Βιλερμπάν. Ίσως μια ακόμα νίκη. Του Ερυθρού. Μετά έχουμε στις 9.30 Bayern Alba, το Derby. Το Derby. Πάνω, το γερμανικό εμφύλιο. Ο γερμανικό εμφύλιο. Μισό λεπτό, εκεί κάτσε. Γερμανικό εμφύλιο. Μισό λεπτό. Η Bayern είναι από τις breakout ομάδες της χρονιάς. Με τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις. Η Alba είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ θετικά πράγματα να πούμε για αυτή φέτος. Σχέση με πέρσι. Ναι, εντάξει. Οπότε. Γιατί να και μην πάντα είναι λίγο απρόβλεπτο. Ενδιαφέρον. Εγώ το βλέπω ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ναι, εντάξει. Και διαφορετικό ότι... στυλ παιχνιδιού κιόλας. Ναι, αλλά θεωρώ ότι ο χαρακτηρισμός Derby είναι λίγο. Stretch. Ακριβώς. Είναι λίγο stretch. Μετά έχουμε Μπασκόνια Μονακό. Μονακό που έρχεται από ήττα. Μπασκόνια επίσης από ήττα. Θέλει να κρατήσει την έδρα όσο μπορεί. Του Mike James για μια φορά. Thunder Bacchion. Πιστεύω. Και Real Efes. Σκληρητή για την Efes, θα πω εγώ. Γιατί. Νομίζω ότι τώρα μέσα εκεί δεν ταξιδεύει κιόλας η Ρεάλ, η ΕΦΕΣ ταξίδι πάλι. Έχει όμως, δηλαδή, εντάξει, δεν θα λείπει ο Λάρκη προφανώς, που έχει κάνει πράγματα, αλλά πέρσι είχαμε το μεγαλύτερο... Πουαριέ, να δώσει απαντήσεις, Πουαριέ, Βερσάν Πουαριέ. Πέρσι είχαμε το πιο ψηλό σκόρο στην ιστορία της Ευρωλίγας. 4 παρατάσεις. Βεβαίως. Τι, κάτσε, όπα. Όχι, ναι. Όπα, κάτσε. Και Παρασκευή, ξεκινάμε με Ζαλγκύρης Φενέρ. Και ερχόμαστε δηλαδή για μεγάλο διπλό, όχι τίποτα. Σωστά.
Έτσι. Σωστά. Και ξεκινάμε Ζαλγκύρης Φενέρ. 8 η ώρα. Επιστροφή Σάρα. Επιστροφή Σάρα. Ζαλγκύρης που δεν ξέρουμε τι θα έχει κάνει τώρα σήμερα. Μπορεί να έρχεται από δύο ήττες. Χαμός. Βίρτους Παναθηναϊκός. Πονηρό, αλλά αυτό... Παναθηναϊκό βλέπω. Καλά κι εγώ. Αλλά είναι λίγο ένα trap game μέσα αυτό. Γιατί βλέπεις τώρα η Βίρτους είναι down, έχει χάσει σε τόσα μάτς. Δεν είναι τόσο down. Τώρα φαίνεται σαν να παίρνει τα πάντους λίγο. Τι ρεκόρ έχει, ας πούμε. Έχει πολύ χαμηλό. Δύο νίκες έχει. Δηλαδή 2-6 έχει. Δηλαδή, έτσι. Αλλά μην το νομίζετε ότι θα είναι και βόλτα στο πάρκο τη φασούλα. Δεν έχει 2-7 πλέον. Γιατί έχασε από τη Ρεάλ χθες. Όχι, 2-6. Αφού είναι 10 αγωνιστική, μιλάω τώρα. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Δεν ανανεώνεται τα στάτς της Ευρωλίγκα. Αλήθεια τώρα. Όχι, 2-6. Τι μιλάμε, τι είχε πάει. 2-6. Αφού είμαστε 1 αγωνιστική. Όχι, 10 αγωνιστική. Μα 10 αγωνιστική. Μπερδεύομαι, εσύ Γιάννη. Πώς γίνεται να χτες έχασε. Τι συμβαίνει εδώ πέρα. Χτες έχασε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Euroleague. Get on it. Update the fucking site. Λοιπόν, είναι ένα αγωνιστική. Άρα δεν γίνεται να έχει 2-6. Δεν γίνεται. Η ένα αγωνιστική ήταν το μάτς με τη Real. Άρα πρέπει να είναι 2-7. Αν τα μαθηματικά μου. Κάτσε να δω. Περίμενε. Περίμενε. Μα δουλεύουνε, μωρέ. Δεν το έχουν ανανεώσει. Καλά, είστε τραγικοί. Ωραία. EuroLeague. Προχωρήστε. Get on it. 2-7. Πονηρό ματσάκι. Να πάρετε το του Παναθηναϊκού να σου πει πώ έστειλε. Το επόμενο ματ στι 9.30 Παρτίζαν Αρμάνι. Μία Παρτίζαν και μία Αρμάνι που ζητάνε και δύο απεγνωσμένα νίκη. Η Παρτίζαν έχει δύο νίκε. Δηλαδή δεν ξέρουν τι θα έχει κάνει στο ματ το σημερινό. Που είναι λίγο δύσκολο με Μπαρτσελόνα. Οπότε... Είναι πολύ θλίψη αυτό το μάτς. Και τελευταίο μάτς, το Μπαρτσελόνα Παρί. Νομίζω ότι η Παρί εδώ θα γνωρίσει, αν έχει κερδίσει τη Ζαλγκύρη, ας πούμε, θα γνωρίσει ένα στόπ. Έτσι πιστεύω. Είναι σοβαρή η Μπαρτσελόνα. Δεν θα κοροϊδέψει. Σοβαρή είναι η Μπαρτσελόνα. Δεν θα κοροϊδέψει. Η Παρί είναι σοβαρή. Δείχνει όμως και η Παρί τώρα τελευταία ότι σαν να. Πώς να σου πω, σαν να θέλει λίγο τα γκάζια να πέφτει, ξέρεις, να μην μπορεί να τρέξει τόσο στο 100%. Έχει να κάνει καλό παιχνίδι ημέρες ο DJ Shorts. Ναι, και, βάζουν και πάρα πολύ λίγους πόντους. Που δεν το περίμενες. Δηλαδή κερδίσανε με 67 και με 69 και με 72. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Ενδιαφέρουσα αγωνιστική. Βασικά να πω κάτι. Όλες ενδιαφέρουσες είναι γιατί όπως μας δείξαν και τα μάτια των ομάδων των δικών μας, όλες οι ομάδες έχουν ταλέντο. Όλες οι ομάδες ενδυνάμει μπορούν να είναι κοντά στο σκορ και έχουν παίχτες που μπορούν να πάρουν το μάτσο τέλος. Αν δεν προσέξεις. Okay. Οπότε. Devotion. Και every game matters. Και πρώτη στην Ευρωλίγα η Φενέρ. Με ένα μας περισσότερο όμως που δεν το έχει περάσει η Ευρωλίγα. Α, τη Φενέρ το έχει περάσει το μάτς. 7-2 η Φενέρ. Ρε δεν τρέπεστε. Δεν έχει αλητίες. Δεν έχω λόγια. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ενώ παίξανε χθες έχουν 8 παιχνίδια λέει. Εντάξει ρε Euroleague. Έβαλες πρόβλημα. Μόλις τη Φενέρ έχει περάσει το βαθμό. Είναι περίεργο αυτό. Λοιπόν, αυτοί είμαστε. Ευχαριστούμε όποιον έμεινε μέχρι εδώ. Like and subscribe. Βρείτε μας στα social media και τα λοιπά, Spotify και τέτοια. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.